Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. 27 εκατομμύρια μπήκε ο ΠΑΟΚ μέσα. Καλημέρα. Και οι άλλοι κάθονται και κοιτάνε στον άλλο, σαν τους φελούς. Κάποιοι περνάνε ο Μπούσας 30 χρονών, όχι 80. Ξεκίνα το σωστά. Πώς θα γινόταν. Ξεκίνα το σωστά. Αλλά τα. Ξεκίνα το σωστά τη σεζόν όπως πρέπει. Έπρεπε να τον ο Μπούσας 30 χρονών, όχι 80. Αυτά τα πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Θα άρχισε να λέει εκεί πέρα το στόμα του. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, καλά. Καλημέρα. Εδώ βλέπω εδώ. Ωραία, ρε φίλε, εδώ ερκοντήσω. Δεν γίνεται. Κόμμα ερκοντήσω βαράμε. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. 33 βαθμοί έκανα προπόνηση. Βαθμοί. Εγώ το πρωί πήγα. 33 βαθμοί. Ναι. Ήρθε ο δάσκαλος εδώ να μας πει για το στημένο μάτς του μπόξε χθες. Έτσι ήταν, αλλιώς ήταν άσερε δάσκαλε. Εντάξει τώρα στημένο. Το παραμύθι να πούμε, δάσκαλε να πούμε. Στημένο ήταν, τι ήταν. Ο δασκαλάκος ήταν, παιδιά. Πήγε ο άλλος ο Φούσκας εκεί, έκανε 50 κιλά, 5 τόνους βάρη. Βάρητα. Ναι, πήγε απέξι μπόξ. Νομίζω το μπόξ είναι σηκώνοντα βάρη. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Σαν και εκείνους που έγιναν πριν από χρόνια με τις αγιονάρες. Στα γυμναστήρια από κάτω να πούμε, ούτε ναι. Διάδρομοι τίποτα. Ναι, ναι. Σηκώναν βάρη, τσά! Φωνάζαν. Γίνεται ένα καυγά, δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι. Με το πρώτο χαστούκι. Χρυστεί το χέρι, έχει γίνει σαν βουβάλι να πούμε. Έχει, δεν ξέρει να χτυπήσει. Ούτε να φυλάγει, δεν ξέρει. Τι να φυλάγει. Με το πρώτο χαστούκι πάει φρονιμίτη. Το λένε τον πυγμάχο, κάτσε λέει τρεις γύρους, μην τον κάνει ρόμπα. Λέει, άσε λέει στο τέταρτο. Στο δέκατο τον έκανε. Και ο πυγμάχο 40χρονο τώρα, μην νομίζει ότι είναι εξαιρετικό. Κάτσε να λέει τα χαράματα, τι λέει. Να δω. Στημένο μάτσι δεν. Σούπα ήταν εντελώ. Ρε αλέφατε, του λέει τρελαθεί. Τεχνικά ήταν σούπα. Ναι. Σαν να βλέπει τον καρπό, τον καρπόζυλο με το σουγλάκο και το, ναι, και ναι. Το τρομάρα. Ρε, έγινε οικονόμα τη χρονιά τώρα εκεί. Ποιο νοιάζεται τώρα στην έξι. Έγινε οικονόμα εκεί τώρα. Εγώ τα τώρα. Τι έγινε τώρα. Δεν λέω εγώ τα τίδα. Όλα για την οικονόμα γίνανε εκεί. Κόνο θασίτη, τι. Μη με λε εμένα θασίτη. Δεν είμαι θασίτη. Δεν του θασίτε, ρε φίλε. Ξακώθηκα με του θασίτε, ρε φίλε. Δεν μπόρεσα. Με συγχωρείτε, έχει πάει σε κάπου διακοπέ και να μην τσακωθεί. Γιατί να. Μα γιατί να τσακωθώ. Γιατί. Στο έμπα σου είναι. Στο DNA σου είναι αυτό. Στο DNA σου είναι. Μα ακούνε παλμανού που για τζίνε κάθε πρωί. Εσύ με λες τώρα για διακοπέ. Εκεί με τα μαστόρια εκεί. Αλτί ο Κά κάθε μέρα έχει να πούμε. Μέχρι την Κουρμούτση και μέχρι την Αρτάχη Σμαγούνη εκεί πέρα. Πάω μια βόλτα να κάνω μπάνιο σε μια παραλία που λέγεται Ρωσοκρεμό. Ρωσοκρεμό. Δεν με λες το θεολόγο, επειδή άκουσα που έλεγες. Ναι. Εγώ σε είπα να πας στο θεολόγο. Είναι στα σημεία που συγκύκλωσα στο χάρτη για να πας. Όχι. Όχι. Γιατί πήγες. Η παρέα η άλλη. Να, η παρέα, φάτε την παρέα. Εμένα θα ακούς. Όταν πηγαίνεις σε ένα νησί, ναι. Θα ακούς ή τον ξενοδόχο που θα σε στείλει ή κάποιον τόπιο. Και λογάριασα χωρίς τον ξενοδόχο. Μπράβο, φάτινα. Φάει περσινό αρνίες. Έφαγα περσινό αρνίες. Το έδωσα στο σκύλο να το φάει και ξέρει με επιμείνει. Άντε ρε καραγκιόζη μου, δεν θα φάω τέτοια αρνί. Φέρε μια κροκέτα να φάω. Ενώ στο πάνω στο χωριό στο Καζαβίτη που σε έστελα δεν έφαγε ωραία. Έφαγα ωραία, αλλά μου τσίπησε το σκύλο. Με τσίπησε η σφίγγα. Το σκυλί. Τσίπησε τη μίνι μέλισσα. Τη μίνι βρήκε να τσιμπήσει. Εσένα δεν πρόκειται να τσιμπήσει. 17 άτομα στην παρέα. Τι μίνι βρήκε να τσιμπήσει η μέλισσα. Δεν μπόρεσε να τσιμπήσει καμία από εσά, λέω να μου πει. Το πιο αθώο, ρε. Πήγα εγώ στο κτηνίατρο να πούμε. Με πήρε 20 ευρώ ακτινίατρο. Πάλι με λεφτά μιλάς. Α, καλά σε έκανε εμπειρία. Τι μήνυση έσωσε. Πάλι με λεφτά. Πάρε λέει μια ένεση ανδρεναλίνη. Τι είναι αυτή λέει η ένεση. Λέει αυτή την ένεση λέει τη βάζει. Άμα είσαι λέει αλλεργικό στα τσιμπήματα. Κοπανά λέει μια ένεση τη ανδρεναλίνη λέει εδώ. Προληπτικά την έβαλε. Το σκυλί δεν είναι αλλεργικό αλλά. Τι μήνυ το έβαλε. Αδρεναλίνη, δεν πήγαινε τούρμπο μετά κανένα 3 ώρες. Τρελάδι. Αδρεναλίνη σου πέρασε. Τρελάδι και τρελάδι. Του σκυλί τώρα. Κυνηγούσε τις γάτες μετά. Έμεινε και λίγο, ήπια και εγώ λίγο. Σαν το φωτσά του Σουπερμαντολίνη την είδε. Ναι, 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 ναι. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, καλά ήταν. Μόνο κολοκύθηκε. Εντάξει, καλά. Εντάξει, από ομορφιά είναι τρομερό. Καλή σεζόν έχουμε από το Find the Coca-Cola. Έκανα τσακώθηκα δύο φορές. Δεν τσακώθηκα παραπάνω. Λίγο θα τσακώθηκα. Μια φορά τσακώθηκα σε ένα βρωμοχώρι εκεί. Παναγιά λέγεται, πώς λέγεται. Στην Παναγία. Ένα βρωμοχώρι εκεί που. Και σίγουρα για παρκάρισμα, για τέτοιο. Που στενεύει ο δρόμος. Στενή δρόμη αυτή τα κάλπα. Είμαι σίγουρος και σε ποιο σημείο τσακώθηκα. Ξέρω που στενεύει ο δρόμος εκεί. Εκεί στην ταβέρνα προς τα τσακώθηκα. Α, μπράβο, εκεί. Άφησα τα μάξι εκεί. Α, εσύ μείνει γάμπια. Ήταν σε έψινε ένα εκεί, α, βρωμόσκυλο λέει. Λέω, άκουσα καλά. Κατεβαίνω κάτω. Μαλώνει ρε. Το σκύλο μου, λέω, βρωμόσκυλο. Λέει, τι. Λέω, τι θε να το κάνω, λέω, χειμωνιάτικο το μαγαζί. Τι, έχει κανένα πρόβλημα, κολοθασίτε λέω εδώ πέρα. Πόσο τρελό είναι αυτό. Και μια στην Άλβαμπαν και εκεί στο Βρωμοπρίνου που πήγα. Πού. Πήγα να βγάλω λεφτά και έρχεται ο μαγαζάτορα εκεί και λέει, τι αφήνει, λέει τα μάξι, λέει. Τι αφήνει. Λέω, ρε φίλε, συγγνώμη, λέω, αλλά πήγα, λέω, να βγάλω λεφτά από την τράπεζα, λέω.
Τόσο κόσμο βλέπει να πει. Εσεί λέει τουρίστε, λέει κτλ. Πρέπει να ήμουν ο μόνο Έλληνα που ήμουν εκεί, γιατί όλοι οι άλλοι Τούρκοι ήταν εκεί, στη Θάσο να πούμε. Τι, ποιοι Έλληνε στη Θάσο. Πάω στα 10 μέτρα, φτάνω στα 8 μέτρα. Τώρα τον κοπανίσω, λέω όχι. Δεν μαλώνω. Του λέω φίλε μου, είπαν λέω οι καβαλιώτε ότι έχετε παραβατική συμπεριφορά. Είστε κτηνοβάτε, λέω και. Καλά, ρε, πήγε και έχω πέσει κάτι τέτοια πράγματα. Και μομίκτε, λέω. Έλα, ρε, φίλε. Λέω τώρα, τώρα θα έρθει να την κάτσω. Λέει, τι λε, ρε, μου λέει. Λέω αυτό που ακούζω. Είστε και λακαμάδε, λέω, είναι τη άλλη. Άψε τα μάξι του, λέω, και ρατά εδώ πέρα. Φορμοθασίτη, να πούμε. Για να. Και τι μου λέει. Αντί να μαλώσει, τι μου λέει, ρε. Όχι, λέει, εμεί είμαστε νορμάλ, λέει. Στη Σαμοθράκη, λέει, να φτάσει. Γιατί ρε, κατάλαβε τώρα. Κατάλαβε τι θα πει κτηνοβάτης και μομίκτης αυτός τώρα. Λέει θα το... Κατάλαβε τι θα πει. Πάω και σε ένα μπαράκι χθες το βράδυ. Ένα πολύ έτσι normal. Κρύα πράγματα. Βλέπω τον Παρθενάκη εκεί με μια κοπέλα. Τον φωνάζω από μακριά, κάπως δεν με βλέπει ο Παρθενάκης. Ρε Παρθενάκη, από εδώ να τον πάρω τηλέφωνο. Στα 8 μέτρα. Τον παίρνω τηλέφωνο, κάνει μια αποσβέπη το τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Λέω και ρατά. Να το σε εδώ είναι. Έκανε που δεν μα είδε, ε! Είδε στην κοπέλα εκεί και έκανε ότι δεν μα είδε. Πιστεύει αυτό που λε ότι μπορεί να έκανε, ότι δεν σε είδα. Καλησπέρα καταρχήν. Καλώ ήταν. Κάτσε να μα πει τα νέα του μπάσκετ. Λοιπόν, είμαστε σε λοιπόν, Ευρωμπάσκετ, Κωστή. Ναι. Θα κάνουμε μια φοβερή ανάλυση εδώ πέρα. Άκουσα την τοποθέτησή σου για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Οκ. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει πολλέ παραμέτρου και πολλέ εκφράσει, αλλά μην χώσει τώρα. Εντάξει. Τα είπε νομίζω. Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν και είπε και η Ομοσπονδία ότι θα πάρει. Ο μαύρο είναι Ελληνίκη. Θα πάρει θέση μετά το τέλος του Ευρωμπάσκετ. Δεν είναι τη ώρα. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Η Εθνική πηγαίνει με μια δωδεκάδα ταλαντούχων και έμπειρων παικτών. Δεν έπεισε στα φιλικά κακά τα ψέματα ούτε στο Ακρόπολης. Εκείνο το γερούνδιο το Μίσα θα πάει. Θα πάει με τον Κώστα Μίσα. Πόσο χρόνο είναι ο Μίσα? Στον πάγκο τη είναι πάνω από 60. Πάνω από 60. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία τόσο πολύ. Απλά θα ήθελε λίγο μία πιο. Έτσι όπως τον είδα, δηλαδή κάνα δύο χρόνια θα ζει. Ο Μίσα πόσα χρόνια έχει να προπονήσει? Είναι καιρό ναι. Εκτός. Πόσα χρόνια. Δεν το βλέπω να ζει πολύ. Έχει σημασία τώρα πόσα χρόνια. Πώς δεν έχει σημασία. Ένα προπονητή ο οποίο είναι πλήρω ανενεργό. Δεν έχει μια πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει το feeling. Το... Γιαννάκη έπρεπε να πάρουν. Εννοείται, αλλά δεν έχει καλά τώρα. Γιαννάκη χάλασε τι δημόσιε σχέσει. Δεν έχει καλά. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι η ώρα τη ένταση. Μικρό θέλει, μικρό. Πώς το λέγεται, Σφερόπουλο του λένε αυτό. Δεν είναι η ώρα τη ένταση. Έγιναν και πολλέ προσκλήσει για να έρθουν. Δεν ήρθε κανένα. Πού θα πα, με μέρε πετάμε το αεροπλάνο. Εγώ λογικά καλώ έχω το πραγμάτων. Τετάρτη πρωί θα αναχωρήσω. Πού θα πα. Θα πάω Φιλανδία και συνέχεια αν η ομάδα προχωρήσει στην Τουρκία. Ποιο πάει, ο Άρη. Η εθνική πηγή. Ποιο θα είναι στην εθνική πηγή. Να πάρει, να προχωρήσει. Ποιο θα πληρώνει αυτά. Αλλά θα τα ξέρω καλύτερα αύριο. Ποιο θα πληρώνει αυτά. Πρέπει τώρα δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι, να μάθω. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα συζητήσουμε αν πάω, με το, θα ας πάω με το καλό και βλέπουμε. Αλλά εγώ είπα να πάρει είναι αυτό το θέμα σου τώρα. Ποιο θα πληρώνει. Μακάρι να είμαστε. Ο Ανδρώνη πάντω αποκλείεται να σου δίνει. Να είμαστε παρόντε στην. Θα είσαι παρόν. Να παίρνει ο Βασιλακόπουλο. Α το πω γιατί. Γιατί αν στα δίνει ο Βασιλακόπουλο. Δεν μπορεί να το κράξει μετά. Άκου λίγο. Ενώ εγώ μπορώ να τον γράψω. Ναι, δεν είναι τη παρούση αυτά τα πράγματα. Παρούσα, είμαστε ένα δυνατό μηντιακό γκρουπ. Όποτε δίνουμε το παρόν σε τέτοια γεγονότα είναι καλό. Είναι ωραίο να έχουμε και φωνή και παρουσία. Εντάξει. Σε καλύπτει αυτό που λέω. Όχι. Γιατί δεν σε καλύπτει. καλά, τι να σε καλύπτει. Εντάξει. Ποιο είμαι εγώ τώρα να σε καλύψω εσένα. Όχι, ρε. Τέλος άλλο λέω. Λέω, αν πήγαινα εγώ τώρα να καλύψω και μετά κάνει ομοσπονδία, θα μου είχαν δέσει το στόμα. Ξέρει να δώσει το δικό μου το στόμα. Δεν μπορεί να μου το δέσει το δικό μου το στόμα. Θα έχω πρόβλημα. Εσύ πιστεύει ότι το δικό μου το στόμα είναι δεμένο. Άμα σε πληρώσουν τα έξοδα. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής είναι 4,5 ώρα την Πέμπτη. Χαράματα. Παίζει, όχι, παίζει με την Ισλανδία. Ισλανδία είναι μια βατή ομάδα, πολύ αδύναμη. Χωρίς τον Αντετοκούμπο, ε. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Υπάρχουν παίχτες όμως όπως ο Κώστας Λούκας, όπως ο Γιώργος Παπαγιάννης, όπως ο Νίκος ο Παπάς, όπως ο Γιάννης ο Μπουρούσης. Ναι. Άλλο Mercedes, άλλο το Fiat. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Είναι μεγάλη η απουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά μην υποτιμάμε και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Είναι παίχτες με γεμάτες παραστάσεις. Το κλάσιμο του Λύκου. Με γεμάτες παραστάσεις. Ας τους δώσουμε τουλάχιστον μια ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούν να κάνουν. Δεν θα πάρουμε μετάλλιο. Το μετάλλιο η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Ενώ με τον Αντετοκούμπο θα ήταν πιο εύκολο. Ήμασταν άλλη ομάδα μετά. Δεύτερο φαβορί στο Παουεράκι πριν την. 7,5-8 μα έδινε για κατάκτηση. Πριν την ενημέρωση. Το νούμερο δεν το είδα. Πάντως στη Ισπανία στα πρώτα δείγματα την έδιναν για 3. Απόδοση. Μετά Γαλλία λογικά και εμείς εκεί μαζί με τη Γαλλία. Μετά Σερβία, μετά Κροατία και μετά Γαλλία. Ναι. Ή ανάποδα. Και εμείς πέμπτη. Εμείς πέσαμε από τη δεύτερη θέση στην πέμπτη θέση. Τώρα είμαστε πέμπτη. Τώρα είμαστε πέμπτη. Σύμφωνα ο μαύρος μας παράτησε. Σύμφωνα με το FIBA ranking. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα φανούν στο παρκέ.
πάμε αγώνα με αγώνα. Είναι καλό ότι ξεκινάμε έτσι στην Ισλανδία και ότι θα έχουμε τουλάχιστον μια ευκαιρία να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε μια νίκη. Φιλάθλη θα έχει. Δεν μου λες τέλειο. Ναι, θα το είναι δικό μας το γκρουπ διασταυρώνεται με της Ισπανίας μετά. Δεν το έχω δει τώρα αυτό να σου πει. Γιατί είναι σημαντικό αν διασταυρώνεται, είναι καλό με μια καλή θέση να την αποφύγουμε με τουλάχιστον στους 8. Με τον άλλο τρόπο διασταυρωνόμαστε με δύσκολες ομάδες. Στους 16 στους 8. Η ομάδα θα πρέπει να είναι πολύ πειθαρχημένη, πολύ σοβαρή και να δείξει ένα ανάλογο πρόσωπο με το τελευταίο φιλικό στο Ακρόπολης κόντρα στη Σερβία. Όπου και χάσαμε ουσιαστικά στο τελευταίο σουτ. Πότε έχει... τελειώνει αυτό το παραμύθι? Έχει πολύ πράγμα. 17 Σεπτεμβρίου. Ακόμα πολύ καιρό. Άρα και το πρωτάθλημα ξεκινάει... θα αργήσει να ξεκινήσει. Λόγω... ξεκινάει... Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως αργά. Ξεκινάει μέσα από πάντα τέλη Σεπτεμβρίου. Απλά σήμερα έγινε γνωστό ότι θα γίνει κλήρωση στο Μακεδονία Παλάς στις 5 του Σεπτέμβρη, την άλλη, τη μεθεπόμενη Τρίτη δηλαδή. Γιατί θα γίνει στο Μακεδονία Παλάς? Εντάξει, είχε γίνει και πέρσι. Εντάξει, ναι. Όπως γίνεται στην Αθήνα, γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί άσχημο μαγαζί του Μακεδονία Παλάς. Ναι, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι και ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος, πρόεδρος του Σουησάκη. Ποιο είναι ο Γαλατσόπουλος, εκείνος ο ασχημομούρης που με τα μαλλιά τα. Που μοιάζει με τον Νέτο. Ρεκοστή, αυτές οι τοποθετήσεις. Δικό μας άνθρωπο. Ναι, ναι, καλό παιδί. Δικό μας άνθρωπο. Ναι, το ξέρω. Είναι ο πρόεδρος του Ισάκη. Ναι. Σε νοιάζει πώς είναι εμφανισιακά η. Δεν με νοιάζει η πρόεδρος, τι θα πάει με τα μούτρα. Τι. Εμένα μπορεί να κάνει πρόεδρο με αυτά τα μούτρα, δεν γίνεται. Ναι. Θεός, ένας θεός. Ένας θεός. Πρέπει να μιλάς λίγο. Να με κάνεις εμένα πρόεδρο, πώς. Πώς να. Σαν να κάνεις τον Τζάκο να πρόεδρο τουρισμού, να πούμε. Πώς το λένε. Το συγχωρεμένο. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα. Ο Άρης φεύγει αύριο στο Πράβιτς. Τι θα κάνει αύριο ο Άρης στο Πράβιτς? Πάει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Που τι θα πάει, πού, με το Πούλμαν? Ναι, με το Πούλμαν. Με το Πούλμαν θα πάει. Λεφτά πληρώνεται. Στο Πράβιτς μην θα πάει, αεροπορικός. Στη Βουλγαρία θα πάει να κάνει ο Άρης προετοιμασία. Εκεί κατάλληλε ο Άρης, θα κάνει στη Βουλγαρία προετοιμασία. Πέρσι έκανε. Πάντα εκεί κάνει. Ναι. Δεν είναι αυτή η κατάδια. Κάτι διαβάζω τα ρεπορτάζ, μα μου τα λεφτά είναι. Είναι να βρει λύση στο οικονομικό. Και πώς θα βρει λύση στο οικονομικό? Οι πληροφορίες λένε ότι δόθηκαν. Εγγύησης από την μεριά του κ. Λάσκα ότι σε 3 εβδομάδες θα είναι σε καλύτερη μοίρα να αντιμετωπίσει τα οικονομικά. Κοντός φανός αλλούια. Εμένα με ενοχλεί το άλλο. Δεν βλέπω τη γυναίκα του να, καμιά φορά, να έρχεται αυτό να κάνει. Αυτό είναι δικό της θέμα. Αν θέλει να έρθει, δεν θέλει να έρθει. Πώς, αφού αυτή έχει τα λεφτά, λέει. Και άμα η γυναίκα τα λεφτά ξέρει, είναι όλα τα δύσκολα. Για κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ. Μην πάρει γυναίκα που να έχει πιο πολλά λεφτά από εσένα, κάγκε. Μπα, δεν έχω πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα μετά. Ναι. Ο καθένα κάνει ό,τι μπορεί. Αν πάρει γυναίκα με πιο πολλά λεφτά από εσένα και πάλι είναι. Χώρα, θα σου πάρει το παιδί και θα φύγει και θα ψάξει να τη βρει. Θα φροντίσω να. Όχι, να φροντίσω. Τον εαυτό μου και το παιδί που θα έχω. Όσο γλυκοτσούτινο και να είσαι. Τα χρήματα, τα χρήματα, ναι, τα χρήματα. Δεν μπορούν να έχουμε όλα. Έχει εσύ δει καμία πλούσια να κρατάει κανένα φτωχό σε κανένα γάμο? Όχι, εντάξει. Πε μου μία που κράτησε. Και τι σημασία έχει? Πώ δεν έχει σημασία? Τα χρήματα είναι. Τα χρήματα είναι. Η αξιοπρέπεια του άντρα. Φυσικά. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και σε όποιον αρέσει. Όσο γλυκοτσούτινο και να είσαι, θα παίζει το πουλί κάποια στιγμή κάτω. Έτσι είναι. Δεν είναι πάντοτε τα άκρα. Υπάρχουν και γυναίκε που μπορεί να. Μέχρι να πέσει μαζί με το δικό στα λεφτά. Ωραία πέρασε το μαγαζί το Σάββατο πάντω. Κοιτούσε την ταινία. Μη. Ταινία, ρε φίλε. Τρία παντρεμένα ζευγάρια, 20 χρόνια στην πλάτη ο καθένα. Οι γυναίκε κοιτάζαν τη θάλασσα και εμεί κανένα κόλο κοιτούσαμε. Ποπκόρ δεν είχε. Τι ποπκόρ. Τι να κάνει δηλαδή. Οι γυναίκε φουκαριάρε τι να κοιτάξουν. Εμά θα κοιτάξουν. Αμά δώσει λίγο θετική. Εκεί θετική. 20 χρόνια στο κεφάλι σου. Άνθρωπε μου, εντάξει, τι να κάνουμε. Πάει ένα ζευγάρι 20 χρόνια παντρεμένοι. Σε ένα μπαρ. Που είναι κρύο το μπαρ. Στο Λεζαζού δεν πήγαμε. Μια κρυάδα σκέτη ήταν. Λοιπόν. Κρυάδα. Μια εσύ θάλασσα. Εσύ πήγες στο Λεζαζού. Έτσι με πήγανε. Τι, εγώ πήγα. Τρομάρα σου για Λεζαζού, είσαι πάνω με μάτια. Και να το καλαμαριά και να το κοιτούσα. Και να το κοιτούσα, δεν απίστευα ότι ήταν στο συγκεκριμένο μαγαζί. Κάτι γκέι που ήταν εκεί μπροστά από σένα, δύο-τρει γκέι, ένα με μια ριγέ αυτή. Κάτι γριέ με κάτι πατσικωμένα αυτά, κάτι μάτια, κάτι. Μέλι στάζει, μέλι, μέλι. Κρυάδα, μια κρυάδα. Ούτε να χορέψει κανένα τίποτα, κρυάδα. Δεν είναι χορεύτη. Τι να χορεύσει, ρε Κώστα, συναρχόντισε στο γάμο. Εκείνο ο, πώς το λένε, που έβαζε τη μουσική χειρότερο από τον κόκκινο, ήταν άλλα τι άλλον έβαζε. Ωραίο το ποτό ήταν, ωραία τι μεζέδε ήταν, ωραία η θέα ήταν. Εντάξει, καλό ήταν. Μια χαρά ήταν. Σε έβλεπα εσένα εκεί σφιγμένο εκεί πέρα με την κοπέλα, σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσε. Σε χαιρέτησα, δεν με έβλεπε. Ήρθα και σε χαιρέτησα όμω και σου μίλησα. Οπότε πέφτουν στο κενό οι αιτιάζεις. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας αφήνω να κάνετε εκπομπή σας και να αναλύσει ο κύριος από εκεί το χθεσινό παραδείγμα. Κοίτα, ένα ωραίο μήνυμα. Ένα ωραίο μήνυμα, ευγενικότατα, πώς μου λέει ότι είμαι άθλια τα ελληνικά μου. Πρόσεξε να δεις. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω. Εξαιτίας σας βελτίωσα τα ελληνικά μου. Κάθε φορά που σας έχει στο ραδιόφωνο, το κλείνω και διαβάζω ένα βιβλίο. Καλή σεζόν. δεν είναι εκπληκτικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτός δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα και πρέπει να έχει κανένα κουμούνι του κερατά αξίριστη, η οποία και κουλτουριάρα. Διαβάζει κανένα Κοέλιο, διαβάζει Κοέλιο, ρε.
Ποιο κόμμα έλειο. Έχω διαβάσει, ναι, έχω διαβάσει. Έχει διαβάσει. Ο έλειο είναι ένα αμυντικό. Είχαμε εμεί, τι ήταν αυτό. Ναι. Και αμυντικό είχε βάλει. Σα αφήνω. Λοιπόν, με την νίκη στέλιο, γερό να είσαι να πα Τουρκία. Ναι, λοιπόν, σαν... πέντε λεπτά θα με αφήσει εμένα να μιλήσω άντε. Για ευρωμπάσκετ εδώ πέρα. Όχι, κάνουμε δες, ανάλυση. Για τη αργιανίδικη ανάλυση που ξέρουμε εμείς από μπάσκετ. Στο κανάλι του Σαββίδη. Κανάλι Σαββίδη, πήρε το έψιλον. Δείξε το μένιο. Πρόγραμμα δεν θα αλλάξει. Λαζόπουλο δεν θα πάρει. Περιμένουν οι παοξίδες να πάρουν. Ξέρεις οι παοξίδες την κριτική, ε. Α, πάρ' το Λαζόπουλο, κάμια φάντα τον Τσίπρα. Γιατί? Και περάσε τερπάκια το πάγκο. Δεν έχει πάω. Δεν έχει πάω. Λοιπόν, επειδή άκουγα για Αντετοκούνμπο και τα λοιπά, εμένα η γνώμη μου είναι ότι υπήρχε 100% λάθος χειρισμός και από τον Αντετοκούνμπο και από την ομάδα του από το NBA. Ο Αντετοκούνμπο για μένα θα ήταν θεμητό να μείνει εκεί πέρα εξ αρχής και να μην ξεκινήσει καν προετοιμασία για την εθνική και να προστατεύσει και το πόδι του και το γόνατό του. Αλλά όχι να μην ξεκινήσει προετοιμασία με την εθνική. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος και δημιουργήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Και ο ίδιος ο παίχτης και το NBA. Ναι. Εγώ είμαι εναντίον του σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι και πολλοί κόσμος ξενέρωσε με την πάρτη του που τον είχε κατά κάποιο τρόπο ψιλοθεοποιήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και για μένα ήταν μεγάλο λάθος ο όλος χειρισμός του συγκεκριμένου ζητήματος. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον. Η Εθνική, άμα θέλει να έχει την παραμικρή ελπίδα και τύχη σε αυτό το ευρωμπάσκετ να πάει λίγο ψηλά, θα πρέπει να παίξει ξύλο, πολύ ξύλο στην άμυνα. Πολύ ξύλο στην άμυνα. Θα κάτσε να δεις, γιατί επιθετικά εννοείται. Γιατί επιθετικά η ομάδα δεν έχει ούτε τους δεινούς σουτέρ, ούτε τις πάρα πολλές λύσεις. Οπότε με παίχτες πάρα πολύ καλούς αμυντικά που διαθέτει, θα πρέπει να πάει τα παιχνίδια σε χαμηλό σκορ και όλοι οι παίχτες του στοιχήματος. Ό,τι παιχνίδι βλέπουν της Εθνικής, αντεράκι. Άντερ 140, άντερ 145 μισό, αντεράκια. Προχωράς παραπάνω. Αντεράκια, χτυπάτε την Εθνική. Άμα θέλουν, αυτή είναι για μένα η μόνη τύχη της Εθνικής. Για να μπορέσει να πάει λίγο ψηλά. Ναι. Δεν έχει άλλη τύχη, γιατί δεν έχει το ταλέντο ούτε των Σέρβων, ούτε των Ιταλών, ούτε των Ισπανών, ούτε των Γάλλων, η ομάδα αυτή. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι το εθνόσημο, η φανέλα είναι βαριά και μόνο έτσι μπορεί να πάει κάπως ψηλά. Άσε βαριά, ελαφριά τώρα τι. Λοιπόν. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη για τον Αντετοκούνμπο και για την Εθνική. 9:55. Να πω λίγο για τον Αντετοκούνμπο, ότι εμένα μου φαίνεται, όχι από σένα, γενικά. Σε κομμουνιστικά θα μιλήσω τώρα. Λίγο υποκριτικό. Ναι. Γιατί ο Αντετοκούνμπο ήταν τόσα χρόνια χωρίς χαρτιά, τον κυνηγούσε η αστυνομία όταν δούλευε για να βγάλει το ψωμάκι του. Όλοι οι Έλληνες δεν λέγανε κουβέντα. Ναι. Όπως δεν λένε και κουβέντα για τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ζουν σε αυτή τη χώρα και δεν έχουν χαρτιά και δεν μπορούν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Και τώρα που ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε και δεν μπορεί να παίξει κτλ. Ξαφνικά τον βγάλαμε ότι κάτσε ρε φίλε, μας πρόδωσε και τέτοια. Δεν σε πρόδωσε. Εμείς τόσα χρόνια δηλαδή που τον προδίδαμε και τον αφήναμε και όχι, ρε φίλε, να μην ξεκινήσει αστυνομία. Προετοιμασία, εφόσον το πρόβλημά του στο γόνατο είναι χρόνιο, να πει εξ αρχής παιδιά, εγώ φέτος δεν μπορώ να βοηθήσω την εθνική και να μην δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση. Θα ήταν θεμητό. Αλλά αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που έγινε, δημιουργήθηκε στην εθνική ένα πάρα πολύ κακό κλίμα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορεί άλλος να ξεκινάει να βασίζεται η εθνική του παιχνίδι τη στον Αντετοκούνμπο και να σηκώνεται να φεύγει. Α, σου πω εγώ ότι είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας θαυμάζει τον Αντετοκούνμπο, του πούλησε ελληνική ο Αντετοκούνμπο, βάλε την ελληνική σημαία με τα νιγηριανά, τα μαύρα, τα νύχια να πούμε, ναι. Έπιασε τη σημαία. Ενώ εδώ που έχουμε ένα διαμάντι μαύρο να πούμε άνθρωπο δικό μας, σκηνοθέτη της κουλτούρας, τον Μπόκο Λόκο να πούμε κτλ. Το φωνάζουν στη γειτονιά του επάνω τα χρυσαυγητόμουτρα να πούμε και πώς τους λένε οι ρατσιστές εκεί απάνω. Πού μένει ρε. Στις σικές μένει εκεί απάνω, ου μαύρε και τα λοιπά και στο μαύρο γάτο του την πίσαν και τα λοιπά και ιστορίες. Ενώ τώρα δεν το ακούμπω ο Έλληνας, πού είναι Έλληνας. Και καλά σας έκανε, 100 εκατομμύρια δολάρια. Να το κάνει με άλλο τρόπο ρε φίλε, όχι έτσι. Καλά σας έκανε μωρέ. Γιατί να κάνει προετοιμασία, για πες μου. Καλά σας έκανε μωρέ. Γιατί να κάνει προετοιμασία. Καλά σας εξηγήθηκε. Θα κάνει τώρα το κούμπο Έλληνα, το ζέκα Έλληνα, το ρατόπουλο τον κάνει Άγγλο. Τον Τούρκο θα τον κάνει με λέμε... Ασιάτη. Α, σε καλά σας κάνουνε. Τα λεφτά παίζουν, ρε. Τα λεφτά είναι όλα να πούμε τώρα. Εθνόσημα και παραμύθια. Πάτησαν φρένο εκεί τα ελάφια των μπαξ και τελείωσε. Δεν πα, λέει. Έτσι. Έτσι. Εγώ λέει το Φεράρι στα χωράφια δεν τα αφήνω να περπατήσει. Και καλά κάνει. Έτσι είναι. Περιουσία του είναι και τελείωσε. Ρε φίλε, να μην τον άφηνε εξ αρχή όμως. Αυτό ακριβώς. Να μην τον άφηνε εξ αρχή. Ξενέρωσε τον κόσμο. Βρίσκεσαι και απομυθοποιήθηκε ότι το κούμπο στα μάτια του κόσμου. Τελείωσε. Καλά έβγαλε. Καλά να πάθει. Καλά να εξηγηθεί. Μια χαρά. Καλά να εξηγηθεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα λεφτά. Θεματάρης, Παοκάρα, είδατε. Είδαμε ρε Παοκάρα. Καλησπέρα, να πού θα βρίσκεται το μαγαζί όπου φτιάχνετε. Πώς θα λέγεται, Μαρμίτα λέει. Γιώργος Τσελσικός. Τσελσικός και Τσέλσι παίζουμε.
Πάω δεν θα παίζουμε εκεί γιατί τις μπαίνουμε. Άσε ρε μας στεναχώρησε να πούμε αυτός ο Πάο γρε φίλε. Μας θα κάνει μουσική μας ο Πάο. Πρώτη φορά κάνει πέντες με την άκρα τη βγάλουμε ρε. Πάω λέει τα εξάκια να σας στηρίξουμε λέει τι να κάνουμε. Και οι Παοξίδες σας στηρίξουν βλέπουν Άκη εκεί πέρα. Δεν πειράζει, εσείς που είστε Αριανοί, βάλτε τον Άρη να οικονομήσετε. Θα βάλουμε την κόρη. Ναι, θα οικονομήσουμε, Αριανοί, ναι, εντάξει. Βάλτε τον Άρη να οικονομήσετε με τον Διαμαντόπουλο Center Ford, ναι. Και τον Πετρόπουλο που δεν μπορεί να περπατήσει. Άσε με τον Άρη τώρα, ακόμα τον Άρη τότε, τι να κάνουμε, δεν είσαι Super League, τι να κάνουμε Άρης τώρα. Μας έκανε τη δουλειά. Πήγε και αυτός ο ΠΑΟΚ. Πήγε, αποκλείστηκε. Πήγε μια ώρα πριν στο σταθμό, πήγε με το κουστούμι, με το λουστρίνι, περίμενε με τη γραβάτα το τρένο και από πίσω ο Μελισσανίδης με το πουκάμισο απ' έξω ανέβηκε στο τρένο. Γιατί ο Πάουκ ξέχασε, έβγαζε σέλφι μέσα στις τουαλέτες. Τέτοιο σκηνικό έκανε ρε, επειδή μου και έχασε το τρένο αυτός ο Πάουκ. Τι έκανες ρε Πάουκ. Γιατί ρε Πάουκ. Στεναχωρέθηκες, ε? Εγώ τι να κάνω. Δεν οικονομήσεις. Δεν οικονομήσω, γι' αυτό στεναχωρέθηκε. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εκπομπές από εκεί, θα κάνουμε κομμουνιστικές. Θα καλύψουμε και τι θα κάνουμε. Ολυμπιακός. Μελισσανίδης έκανε ανάσταση 10 χαρτιά. Ναι. 10 χαρτιά μαζί με εισιτήρια μου. Όλα με Μίλα να, μόνο από τη Μίλα να πάρει ένα εκατομμύριο από τα εισιτήρια μου. Sold out. Με 50.000-60.000 εισιτήρια. 27 εκατομμύρια μέσα. Και να χαίρεσαι εσύ τώρα για τη γέφυρα που πήρε ο άλλος στο κύπελο Σαββίδης. Σου το χάρισε. Πάρε το κάπου το κύπελο εσύ. Ξέρω εγώ λέει τι θα κάνω. Ναι. Έβαλα τα χαρτιά ο Μελισσανίδης. Τα πήρα από το UEFA. Ναι. Μια χαρά είναι. Ναι, αλλά πήρα κύπελο εγώ, σου λέει. Πάρ το. Χάρισμά σου. Εντάξει. Πάρε μέσα στο κύπελο, βάλει δύο πάλι σπαγωτό τώρα. Α έτσι. Πώς για. Πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ ο Παοξής Γαλατσόπουλος. Κτηνίατρος Ξανθιώτης. Ναι. Πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ ο Παοξής Γαλατσόπουλος. Μια ουδέτερη επιλογή για Αγγελόπουλους και Γιαννακόπουλους. Προερχόμενος από μικρή και μη ενοχλητική ομάδα των ΠΑΟΚ. Λέει ο παδός της Ξάνθης, γιατρός, κτηνίατρος. Τι κάνει αυτή η ψυχερά μου. Είναι ένα μήνα διακοπές εκεί. Είναι και το χινάρι. Πώς λέγεται εκεί, ο μπαμπάς του είναι από το ένα μέρος της Χαλκιδικής, έχει εκεί εξοχικό. Μαζεύονται κάτι κουλτουριάριδες εκεί, πρώτο πόδι. Α, μα κομμουνιστής με εξοχικό στο κυπέλο. Καλά κάνει. Α, μα κομμουνιστής. Έχει κανέναν άνθρωπο. Έχει βρε. Γιατρούκλαρος του στρατού. Εκπαιδεύει σκυλιά, εκπαιδεύει γατιά, εκπαιδεύει περιστέρια. Και κομμουνιστής και ακροδεξιά δουλειά. Τι συστήματα είναι αυτά, ρε. Τι ακροδεξιά δουλειά. Του στρατό τι είναι, φασίστα δεν είσαι, φασίστα. Στάλιν δεν είχε στρατό δηλαδή. Συγγνώμη, με στρατό. Πολέμινο χειροχήτο. Συγγνώμη, ρε, κάτσε ρε. Περίμενε, τι χειροχήτο και χειρομέρι να πούμε. Μην με λες τέτοια τώρα αρχίζουν να αλλάξουν μπλουζάκι. Αυτό αυτό μακριά μας. Κάποια λέξη που τρομάζει ακόμα τους φασίστες. Άρης Βελουχιώτης. Έτσι από εδώ πέρα να πούμε. Ναπολέον Ζερβασολέα να πούμε. Άρης Βελουχιώτης. Έτσι. Ναπολέον εκεί πέρα. Ναπολέον. Άρης Βελουχιώτης. Αρχοντάδρομος έγινε. Μάλλον για τα λεφτά. Εμείς λεφτά μπορούμε να πάρουμε. Να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που θα μας τα δώσει. Υπάρχει κανένα. Άρης Βελουχιώτης, κομμουνιστικές χαζομάρες ιδεολογίες. Εμένα μου τα δώσουν οι κομμουνιστές. Τη μοίρασμα την περιουσία στον άλλον, όχι τη δικιά μας. Άσε, ακροδεξιά στοιχεία, εσύ εδώ. Δεν είμαστε ακροδεξιά στοιχεία, είμαστε με το δίκιο. Ο Τσίπρας θα ξαναβγεί. Μια χαρά. Θα ξαναβγεί. Μια χαρά. Πουτάδες αυτά τα γράμματα, ρε, θα ξαναβγεί ο Τσίπρας. Ποιος θα βγει, ρε. Πουτάδες αυτά τα γράμματα. Ποιος θα βγει, ρε. Το οικογενειακό. Ποιος θα βγει. Το κράτος της δεξιάς, θα πούμε. Η δεξιά θα ξαναβγεί. Γιατί θα βγει δεξιά. Γιατί έτσι είναι τα γράμματα. Βλέπω, τι θα κάνουμε τώρα. Θα βλέπεις το Μητσοτάκι, τι να κάνουμε. Του Μητσοτάκι τη μούρη. Του Μητσοτάκι θα βλέπεις. Τουλάχιστον για 8 χρόνια να δεν βλέπεις τα μούτρα του Μητσοτάκι. Τουλάχιστον για 8 χρόνια. Το συμφέρον το δικό μου. Είτε σ' αρέσει τώρα. Ποιο είναι το συμφέρον σου τώρα. Ποιο είναι το συμφέρον, Τσίπρας. Δεν έχω συμφέρον. Μακάρι να έχεις ένα συμφέρον και υποστηρίξεις τουλάχιστον εσύ. Έχεις ένα συμφέρον ο λαός και ο κόσμος σου δεν ξέρει τι του γίνεται. Άλλο σε λέω ρε φίλε. Κρυφά ή πάει. Κουτούλα. Εγώ σε ραπτόπλο έχω κανένα συμφέρον. Δεν ξέρω, σε ρωτάω. Αν άμα βγει ο ένα ή ο άλλο. Δεν έχω. Ρε φίλε, μία ή άλλη. Μία ή άλλη δεν είμαι. Δεν ξέρω. Γιατί να το στηρίξω. Μακάρι να είσαι. Δεν με νοιάζει ούτε τον εχθρεύουμε ούτε τον υποστηρίζω. Τι σχέση έχει με το αθλητικό κομμάτι που ασχολείσαι εσύ, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο ένα ή ο άλλο. Πώς δεν έχει. Πώς έχουν σχέση. Πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει. Με τη δουλειά που κάνει εσύ, τι σχέση μπορεί να έχει. Με τη δουλειά που κάνουν οι καλλιτέχνε δεν έχει. Α πάρει ο Λαζόπουλο λέει Νέα Δημοκρατία πήρε ένα κάρο επιχορηγήσει. Άσχημα του ήρθε. Παράδειγμα. Ο Λαζόπουλος. Ναι, ο Λαζόπουλος. Γιατί κορόιδο ήτανε. Δεν πήρε. Ο άλλος που είναι με το άλλο κόμμα δεν παίρνουνε. Ας κάνουν τώρα από το έψιλον να κάνουν προπαγάνδα τώρα. Συγγνώμη ρε φίλε, μου λες ότι ο Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ είναι παοξίδες που στηρίζουν. Ναι. Πώς την έκανε ζημιά στο μαγαζί να πούμε μέχρι το χειμώνα πέσει κλεισμένο το θερό. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Να ξέρω εγώ τώρα. Τι ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ο ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Άντε γιατί λένε είναι στηρίζει την αριστερά ο ΠΑΟΚ, στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ. Πώς την έκλεισε το μαγαζί μέχρι το χειμώνα. Αριανός. Είναι τυχαίο που η έμεση παρουσία σου σε Sports Cafe συνδυάστηκε με τον ένδοξο αποκλεισμό της ομάδος που δεσπόζει στην περιοχή του καφέ. Άρε Βασίλη, καλά τα λες. Τι. Καλά στα είπε. Τι θα γίνει αυτή η ιστορία. Σε λίγο λέει θα γίνει και ο Βαρέλα Έλληνας και θα παίζει σε τσόντες λέει του Σιρινάκη στο Έψιλον. Καλά θα είναι. Τουλάχιστον θα βγάζει αξιοπρεπές μεροκάματο γιατί εκεί το μεροκάματο δεν το βγάζει φίλε. Τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ να πουλήσει. Τόση ώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ να πουλήσει τι. Τι να πουλήσει. Μέσα πήγε το μαγαζί. Για τον Ολυμπιακό που πουλάει πιο πολύ. Θέλεις.
30 καρδιά ο Βρούτος. Ο Βρούτος. 31, 10 ο άλλος. Ο Βρούτος τον προτρέπει ο Αλέφαντος να κάνει μεταγραφές. Τον Βρούτο. Φυσικά. Του λέει θες στόπερ ο Βρούτος. Βρούτο θες, του λέει ο Αλέφαντος στόπερ. Σωστό. Θες αριστερό μπακ και φόρ. Σωστό. 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 Και τα τρία πολύ σωστά. Λάρας. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω τι. Αυτό τη Παρτιζάν, πώ σου φαίνεται αυτό τη Παρτιζάν. Πολύ καλό. Ο Τζούρτζεβιτ. Ναι. Δεν τον παίρνει. Τι να πάρει. Χτύπησε άλλο τώρα. Άλλη προσφορά. Παλού έχει Τζούρτζεβιτ. Ο Μυραλάς δεν έρχεται. Ένας άλλος που μας έδειξε σήμερα ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης, Τσουκάνοβιτς, πώς το λέγανε. Τσουκάνοβιτς. Ναι, ναι. Τον είδε αργού Αλέφαντος. Θα βρει παίχτης αυτός. Το βρήκε στυλ Πρίγκιοβιτς, δεν το γούσταρε. Και όχι άδικα. 30 από το Champions League, 15 από το Ρέτσο, 45. Ξέρεις τι μπορεί να πάρει. Διαρκείας σαρώνουν. Τυχερός ο Βρούτος για να και τα κοκόρια του με αυτή την κλήρωση. Σε λέει ευθύνες δεν έχω που θα αποκλειστώ. Θα γεμίζουν και το γήπεδο, θα γουστάρουν και Ευρώπη. Ο Πάο και επειδή μπήκε μέσα πουλάει Ενρίκε. Τελείως. Και πουλάει και Τζίμιρο. Πα και φέρει το Βιερίνια. Τι θα φέρει? Για φανέλες Βιερίνια. Α, τη φακλάνα, τι αντιφέρει. Για τις φανέλες να φέρει, τι στόχο έχει. Α, δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει Ενρίκε και να φέρει Βιερίνια. Και τι έγινε, ποια είναι η διαφορά? Καμία. Ευρώπη δεν παίζει. Έτσι κι αλλιώ τίποτα. Στο πρωτάθλημα θα βγει τρίτο-τέταρτο και τελείωσε η δουλειά. Να πάρει ένα εξτρέμ και να δώσει ένα εξτρέμ και να πάρει ένα μπακ. Ξέρω εγώ τι θέλει να κάνει, τι θα κάνει. Τι νομίζει ότι διάλειμμα. Διάλειμμα, ό,τι πιο αρχηγός. Μη σας λέει time out. Έτσι, πάμε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς Deliveras. Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, η πρώτη μεσημεριανή εκπομπή 2 με 4 με το κόκκινο έχει ανεβεί στο rapto.gr και την έχει πάρει και το Sport Doc και την έχει ανεβάσει και αυτό. Από όπου θέλετε μπορείτε να την ακούσετε όλοι. Είναι απολαυστική. Έτσι που την άκουσα εγώ μια φορά. Ναι. Μ' άρεσε. Και το CNN θα σε ανεβάζει σιγά. Λοιπόν, σιγά. Ένα σχόλιο καλώς θέλω λιγάκι εγώ να κάνω. Yeah. Σχόλιο. Ναι, ένα σχόλιο για το Γιωργάκι. Το Γιωργάκι. Ναι. Λοιπόν, το Γιωργάκι. Που στο πρώτο παιχνίδι. Μπαμπά. Που στο πρώτο παιχνίδι πανηγύρισε έξω από το Χαριλάου. Λοιπόν, τώρα μου αφήνει ποσός αδιάφορο. Πήγε 5 και 4. Ποσός αδιάφορο για το τι έκανε και τα λοιπά στο Χαριλάου. Ναι. Άμα θες να είσαι παοξής και να πιάσεις λίγο τον κόσμο και να δείξεις το παοξιδηλίκι σου, ναι, θα πήγαινες πρώτη μούρη στην κηδεία του άτυχου του παιδιού και θα δείχνεις εκεί την παρουσία σου για να δείξεις ότι είσαι παοξής. Και όχι να είσαι έξω από το Χαριλάου και να κάνεις καραγκιουζιλίκια. Να έπινα η θέση σου, η θέση σου, ναι, ήταν στο άτυχο το παλικάρι τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Ήταν εκεί πρώτη θέση να σταθεί δίπλα στους συγγενείς και να είναι δίπλα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν η θέση του Γιωργάκη. Και όχι να πανηγυρίσει στο Χαριλάου. Αυτά. Αυτό μόνο. Ναι. Μόνο αυτό. Πάει τελείωσε. Λέγε, παρακάτω. Καλά τα πήγε ο Γιωργάκης, πανηγύριζε όπως θες. Ναι. Την έστερση σου αποκλείστηκες. Τι? Από την έστερση σου. Από τα Σουηδικά, έχει από τα IKEA. Έχει κάνει και άλλη γκάφα ο Γιώργος. Άσε τώρα. Ξέρεις τι έμαθα, ο πρόεδρος της Έστερ Σουτ λέει ήταν καραβανάς είναι. Στρατιωτικός ρε φίλε. Ναι. Στρατιωτικός. Σαν να είναι ο δήμαρχος του χωριού της ομάδος ρε παιδί μου. Ναι. Τέτοια, 10 φορές το budget κάτω του ΠΑΟΚ. Ναι. Όσο κάνει η κάλτσα του Πρίγιοβιτς, έφτιαχνε όλη η Έστερ Σουτ. Όσο κάνει αυτός ο Σάκης ο Παπάζογλου να πούμε. Ναι. Ναι. Έτσι, αφού ναι, το καδρώνει εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Και αποκλείσει από την Έστερ σου. Ναι. Αυτά. Ναι. Έχουν καπετάνιο συνταγματάρχη πρόεδρο ομάδος. Ναι, εντάξει. Τι άλλο να πω. Αλλά έχουν και 8 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Εσείς 8 χρόνια πόσους άλλαξες? Ο ΠΑΟΚ. Πόσους?
Ψήφιο σίγουρα. Δόνης. Αγίου Δημητρίου προπονητή, 25 Μαρτίου προπονητή, Γεωργιάδης του Σάβα συνέχεια, ο Σβούρας ο Κωνσταντινίδης ο υπηρεσιακός. Άστα να πάνε, αμάν. Ναι. Ήρθε αργά, ταγκό. Ελίζα Μαρέλη. Ναι. Ωραία. Για Ολυμπιακό είπαμε αριστερό μπακ, στόπερ και φορ. Αριστερό μπακ δεν θες, έχεις την προσφορά. Αν δεν τα πάρει, αν δεν τα πάρει, έχει έναν συναγωνιστή τον ΠΑΟΚ. Τι έχει? Ένα συναγωνιστή τον ΠΑΟΚ. Έχεις τον ΠΑΟΚ συναγωνιστή αυτού του Ολυμπιακού? Ναι. Με αυτά τα λεφτά, με αυτό το budget? Ναι. Συναγωνιστής ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού? Στο πρωτάθλημα. Του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ μπορεί. Ο άλλος ο Βρούτος έφυγε πάλι. Πάλι έφυγε. Κούμπος από τον Ιούλιο λέγαμε ότι ο Βρούτος πρώτη φορά φέτος έδειξε αντανακλαστικά. Πήρε καλούς παίχτες, ανέβασε το budget. Το είπαμε εδώ πέρα από τον Ιούλιο. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Βρούτος είναι. Βρούτος είναι. Ναι. Το είπαμε τον Ιούλιο εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να φτάσει τώρα κοντεύουμε Σεπτέμβριο. Τον Ιούλιο τα είπαμε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ναι, ότι είναι η μόνη ομάδα που είχε αντανακλαστικά και πήρε καλούς παίχτες και κινήθηκε ταχύτατα. Ε, τι καλούς παίκτες πήρε, φορ δεν έχει. Τι φορ δεν έχει. Φορ δεν έχει. Γιατί χρειάζεται. Αριστερό μπακ δεν έχει. Εμενίκη έχει, δυο έχει. Θα φέρει τώρα Κούμπος. Τον Εμενίκη δεν τον έχουμε δει ακόμα, περίμενε. Ο Εμενίκη. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Τα βασικά σου τα χάφ της Βολίδης τις έχεις 1,5 πριν σε προετοιμασία City πριν. Ψάχνεις να βρεις Μαουρίτσιο και Ελ Κατουρί που δεν κατουρί, ξέρουμε τι κάνει να πούμε. Ε, 1 Σεπτεμβρίου τέλει πριν 10 ώρες πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Ελ Κατουρί δεν κατουρί. Ελ Κατουρί δεν κατουρί, ρε φίλε. Ποιος είναι μεγάλες ομάδες δηλαδή, λέει, ακούει επαγγελματίας παίχτης είναι η φυσική κατάσταση. Γιατί στο εξωτερικό δεν παίζει και από το προηγούμενο Μάιο έχουν να δει γήπεδο αυτοί οι παίχτες. Ποιος είναι αυτός? Όλο κάτι Μαροκινούς, κάτι τέτοια με... Ρε μη κορυδεύετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δώστε λεφτά να πούμε και φτιάξτε μια ομάδα. Όπα, ήρθε ο καφές. Ή κάντε από τις ακαδημίες, κάντε κάτι ρε παιδιά να πούμε. Φτιάξτε μια ομάδα. Ε, τον έχει τρελάνει τον κόσμο. Και εγώ που είμαι Αριανός, συχάθηκα με αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ωραία, τι σανδάλι είναι αυτό. Έχει τρελαθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ με αυτά τα πράγματα. Του φάγανε την ψυχή. Τι καφές είναι αυτός? Να τους γελάει. Γλυκό, τι. Τι έβαλες μέσα, ζάχαρη. Όπα, τον έχεις στο μισό. Έβαλες λεφτά, θα πάρεις. Έλα, λεφτά, λεφτά. Μια του μιλάς, θα πάρω κανένα φράγκο. Επιχειρήσεις κοινότητας. Εσύ επίτηδες τον χύνεις κάθε φορά τον καφέ. Εγώ χύνω για να πας και πάρεις λεφτά. Του καφέ τον έχεις, πάει ο Πάκ, λεφτά να πάρουμε. Εντάξει, εντάξει. Ρωτάω ακόμη στο μαγαζί πότε θα το έχεις έτοιμο. Σε καμιά μήνα θα το φτιάξουμε. Σε ένα μήνα. Πιστεύουμε, ναι. Εντάξει, τι. Μπλέξατε με τους κολομάστορες, ε. Κοίταξε. Κολομάστορες. Μαστόρια, κουμάρι και γυναίκες. Μπέσα και λογική δεν υπάρχει εκεί πέρα. Μαστόρια, κουμάρι και γυναίκες. Οι μάστορες είναι, πέσα και άκρη δεν βγάζει. Οι μάστορες είναι κλέφτες οι περισσότεροι. Και οι εργολάβοι αρχικλεφταράδες οι περισσότεροι. Λοιπόν. Χαμός στη ζούγκλα. Αυτοί που βάφουν είναι αλκοολικοί όλοι. Δεν έχω δει εγώ, δεν έχω δει εγώ βαφέα, πώς το λένε, ελαιοχρωματιστή που να μην είναι αλκοολικός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα 10% να μην είναι αλκοολικοί. Ναι. Δύο χεριές, τρεις βεργίνες. Ναι. Τρεις χεριές, τέσσερις βεργίνες. Και εκείνη η βεργίνα κάνει πάταγο. Εκεί. Το νεφρό από την κρεατινίνη στην κατεβάζει από το 1,3. Τζάμπα είναι η βεργίνα. Το 1 στην κατεβάζει. Τρομερό. Τζάμπα, μισό λιτριμένα 0,10. Φάρα πράγμα. Φαρά και. Σοβαρά. Πλακατζίδε να δει τι ρουφάνε. Οι πλακατζίδε. Έχει δει πλακατζί μη αλκοολικό? Όχι, κανέναν. Αλκοολικοί περισσότερο. Πώς έχει δει πλακάκι να μπαίνει στην ευθεία, πάντα είναι στραβό. Όλο ρόμβο το πάει. Ρόμβο το πάει το πλακάκι. Ο καθένας. Πώς έτυχε ρε Βασίλη να έχουμε ηλεκτρολόγο που πίνει μόνο φραπές και δεν μπορώ να καταλάβω. Θα έχει κανένα άλλο κουσούρι. Δεν μπορεί. Θα έχει άλλο κουσούρι. Μπορεί να κάνει βραχικύκλωμα. Μόλις θα ανοίξει το μαγαζί να βραχικύκλωμα. Ναι, όταν σηκώνει να σφάλει, εγώ φυλάγω. Έτοιμο. Δεν είναι κανένα κεράγμα. Δεν μου λε. Όλα θα πάνε καλά. Τα μαστόρια Έλληνες είναι. Μισή μισή. Εσείς που είστε ακροδεξοί, γιατί έχετε αλλοδαπούς, πώς το λένε, εργάτες? Δεν έχουμε αλλοδαπούς εργάτες. Κάτσε τώρα κομμουνιστή. Ναι. Εσείς της δεξιάς που είστε ακροδεξιάς. Εσείς που είστε αντικομμουνιστές. Να σου πω κάτι. Γιατί εγώ, καταρχήν, εγώ δεν έχω δηλώσει ακροδεξιός καταρχήν. Αυτός. Θα σου πω εγώ δεν έχω δηλώσει ακροδεξιός. Θα σου πω εγώ, ρε φίλε. Εσύ, ρε. Έχω μιλήσει και με Αλβανούς και με Ρωσοπόνους και Ρώσους και Νιγηριανούς. Πώς δεν πήραμε Έλληνες? Πού είναι? Έλληνες δουλεύουν εκεί πέρα. Γιατί εγώ αλλοδαπάκουω στην Κύπρο. Ποιο αλλοδαπάκουσες? Εγώ με διερμηνέα πήγα. Ποιο αλλοδαπάκουσες εκεί πέρα? Έλα, το παλικάρι ποιο είναι, με λέει. Λέω, ψάχνω αυτό τον Καραβουσιάνο. Λέω, εσένα λέω Καραβουσιάνο. Εμένα λες Καραβουσιάνο. Γιάννη, με τον Καραβουσιάνο. Εγώ είμαι αυτός Γιάννη, έτσι, να συστηματικά. Δεν ξέρει εγώ Καραβουσιάνο, λέει. Από πού είσαι, το λέω. Ήρθε και ένα παιδάκι μαζί με τα σκουμπίδια, τα σίδερα μαζί με αυτό σε μίλησε, βρε. Έχει στο κάδο να πούμε μάζευε σίδερα, ρε. Ο ένας ελευθερωμένος Αλβανός, ο άλλος Ρώσος, ο άλλος Γεωργιανός. Πού τους είδες αυτούς, ρε? Ακροδεξιός, λέει, με όλοι. Πότε ήρθες εκεί πέρα και είδες εκεί πέρα Ρώσους, Αλβανούς. Δεν ήρθανε με τη μίνι βόλτα, να πούμε. Τι είδες Αλβανούς και Ρώσους εκεί πέρα, ρε. Έλληνα πάντως δεν είδα.
Καλά με κουρεδεύεις τώρα. Το μόνο Έλληνα που είδα, τον Αζίρι, το διαιτητή. Άντε καλά, ό,τι πίσω. Άντε δεν βγάζει. Ραπτό που βάλει και μέσα στο κουμάρι γυναίκες, βάλει και ραπτόπουλο δεν βγάζει άκρη. Για να είμαστε full κουμπλέ. Με μένα, άμα θέλει, βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Εγώ με άνθρωπο. Άμα θέλει, εσύ. Λογικότατο. Ο πρακτικότατο. Ξεχυλή βγάζει να σηκώσει τα πόδια από τη λογική. Να μην τα πέσει. Ο λογικότατο. Περίμενε, Κώστα. Μη. Γιατί. Φιλαράκι, σα το λέω, λέει, θα με θυμηθείτε, λέει. Μην. Ξανοίγεστε φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν λέω εγώ ότι θα το πάρει. Ωραία, μακάρι να το πάρεις να έχουμε δουλειά, ρε φίλε. Να χαιρόμαστε. Φέραμε πέρυσι τον Τζάγκουρα για να καλύψει το ΜΑΚ. Επειδή δεν πετυχαίνουμε τίποτα γκολ, φέραμε τον Ενρίκε. Τελικά ξαναφέραμε το ΜΑΚ που σέρνεται. Και πουλάμε Ενρίκε για να μας μείνει ο Τζαλμά που δεν βάζει γκολ ούτε σε τυφλό τερματοφύλακα. Ρε φίλε, ο Τζαλμά δεν είναι ίδιος ο Blade από την ταινία του Wesley Snipes. Μπράβο, με τα σπαθιά που κυνηγούσε του Βρυκόλακη. Ο Τζαλμά είναι πάρα πολύ. Ίδιος ο Blade. Πάρα πολύ. Τη πεθαμένη κυνηγούσε. Κυνηγούσε του Βρυκόλακη. Ο Τζαλμά κάνει πολύ καλές τακτικές κινήσεις. Είναι πολύ καλός το ένας με έναν. Ναι. Κάνει πλάτος για να βγαίνει ο ομάδος full back, γίνεται τέτοιες κινήσεις, πηγαίνει προς τον άξονα. Εντάξει, τον κόλλα, άμα το είχε κιόλας δεν. Όλα αυτά μέχρι Αγίου Δημητρίου που μου τα λες. Να ξέρεις. Γιατί μέχρι Αγίου Δημητρίου θα φορμαριστεί όλη η ομάδα και θα αρχίσουν να τρέχουν οι άλλοι και δεν θα φαίνεται ο Τζαλμά. Γιατί είναι ο μόνος που φαίνεται έχει φυσική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βλέπει Τζαλμά. Επειδή όλοι είναι χώμα. 9.55 καιρό, μήνυμα στο 54.340. Την ώρα που κάνει ο κόκκινος εκπομπή πεθαίνει λάσκαρη. Ακούω εγώ από τη Θάσο. 1944 γεννημένο, 77 χρονών. Ρε κόκκινε, του λέω 2017 μείον 1944, 73 μας κάνει. 77. Τι 77. Λέω δηλαδή τι. Πώς. Του λέω πώς πέθανε. Για πες. Αυτοκτόνησε. Πέθανε κανονικά. Όχι, ρε. Στον ύπνο της λέει. Στον ύπνο της. Από τι του λέω. Από τι όμως. Άχρωμα ρεπορτάζ του λέω. Άχρωμο, ναι. Άχρωμα ρεπορτάζ. Εγκεφαλικό χτύπησε. Έφραγμα στον ύπνο της. Τι. Α, και η μάνα της πέθανε στον ύπνο. Ο ιατροδικαστής τι είπε όμως, ρε παιδί μου. Ανακοπή. Αυτό, ανακοπή. Να, ορίστε. Γιάννης, μπαμ, το έβγαλε το ρεπορτάζ. Βγάλτε κανένα αυτό στα μίντια. Ναι. Τι ήταν η λάσκαρη, με ποιον τα έχει η λάσκαρη, ναι. Τι έκανε η λάσκαρη. Πάντως η κόρητσα έκανε μια δήλωση με υπονοούμενο. Ναι. Τι είπε. Έζησε και έφυγε όπως γούσταρε. Τώρα ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν γουστάρεις, δεν φύγεις έτσι δηλαδή. Σου λέω τώρα, ήταν εγώ κατάλαβα κάποιο υπονοούμενο από αυτό. Έχω μήνυμα για τουριστική ερώτηση και απευθύνεται στο Βασίλη. Βεβαίως. Πριν πει την τουριστική ερώτηση. Του λέω ρε κόκκινε, είσαι άχρωμος, δεν του λέω. Καλά του λέω. Πεθαίνει λάσκαρη. Ωραία. Αλλά καλά τα έλεγε. Με ποιον τα έχει λάσκαρη. Λέει, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Ποιο παντρεύτηκε, τι έκανε. Υποτίθεται είσαι στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Ήσουν στο διευθυντή στον Αντένα εκεί παραμύθια. Διευθυντή στον Αντένα. Ποιο ήταν. Τα είχε με τον Βασκόπουλο. Ποιο την έκλεψε από τον Βασκόπουλο, δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Ο Σοκράτης Κόκαλης την είχε γκόμενα, του λέω. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρει. Πήγε με το όπλο ο Βασκόπουλος έξω από το σπίτι του Κόκαλα, το σκοτώσει. Μα τα λέτε, λέω. Κάνω ρεπορτάζ. Βαριά ρεπορτάζ, κάλτι είναι αυτά. Πήγε ο Βασκόπουλος το γυναικάκι μου, ρε κουφάλα. Το φεγγάρι πάνω. Α, σημαίνει ο Τάλιρο. Πες τα πικάντικα του λένε. Πέθανε η ζωή λάθο. Αφήνε να βρει το χώμα μου, τι θέλει. Δηλαδή, ξέρει τι θα πει. Ο Θεό να αφήσει να την αναπαύσει. Τι να αναπαύσει. Εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Αν δεν βαρύ το χώμα, δηλαδή, και είναι λαφρύ. Τι διαφορά έχει, ρε κόκκινο. Τι νοιάζει, δεν το σκουλί. Πόσο βαρύ. Μέσα και νοιάζει. Τι να. Λοιπόν, τουριστική ερώτηση, πες μου. Ναι. Ο Δήμος ο Θωμάς Ολυμπιακάκης είναι αυτός φίλος εκπομπής. Ένα καλό δωμάτιο, πόσο κοστίζει το ξενοδοχείο του Βασίλη από την Θάσο, Στέφανε. Ρώτησε τον λίγο. Αυτό. Τα δωμάτια ανάλογα την περίοδο είναι. Ναι. Ποια περίοδο, την καλοκαιρινή. Sold out, έξω, τι καλό, καλοκαίρι είναι από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Πώς είναι τόσο ξενοδοχείο σου να είμαι μόνο Έλληνα εγώ και άλλοι να τουρκαλάδε. Και βάλαμε μάτι και τη μήνυ. Γιατί. Κι ο Ζελέμα, καλά, κι ο Ζελέμα. Όλα κακό, Ζελέμα, κουλού, κάσα. Από πού είστε, ρε, του λέω, Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ. Ισταμπούλ. Λέω Ισταμπούλ. Σου τσούκλουγκουμ. Γαλατά Σαράι με ένα, λέει, Φερέρ Μπαξέο, άλλο, πε να τάβλει. Ναι. Λέω, εγώ με λέω Τράμπζο Σπόρτ, ρε, κολότουρκη. Ρε, φίλε, σήμερα στον Περιφερειακό, το τι Ρουμάνικη, Βουλγάρικη και Τούρκικη πινακίδα είδα σήμερα στον Περιφερειακό. Το 34 το Κωνσταντινούπολη, τουρκική πινακίδα με το 34 Κωνσταντινούπολη. Τι πινακίδα είδα σήμερα. Έχει ένα φίλο. Κάτσε να μα πει για λεφτά, ρε. Έχει μεσητικό, θα πει. Έχει μεσητικό γραφείο, Γιώργος λέγεται, ήρθε με βρει και μου λέει, θέλω να μπω στη μαρμίτα διαφήμιση. Τι και εγώ είμαστε τώρα, λέει, συγγνώμη, δεν έχω πολύ χρόνο, μην αγχώνεσαι, του λέω, για πες μου. Έχουν ξεπατωθεί οι Τουρκαλάδες να αγοράζουν, λέει, σπίτια. Α. Καβάλα, ναι. Θέλεις. Ναι. Ξάνθη θέλεις. Βαράνα Βέρτα. Βαράνα Βέρτα, Θεσσαλονίκη θέλεις κτλ.
Δράμα θέλει και ιστορίε. Εγώ έχω κάτι φίλου χρυσαυγίτε που πουλήσαν τα σπίτια του σε κάτι τουρκαλάδε. Κατάλαβε. Πάλι γκρινιά. Ναι, δεν μιλάω. Πάλι τώρα, πάλι τώρα. Πάλι, ναι, πάλι, πάλι, ξεκίνησε, ναι, πάλι ξεκίνησε τώρα. Ναι. Πάλι, έχεις θέμα με του χρυσαυγίτε. Εγώ είμαι χρυσαυγίτη, λέει. Πούλησε το σπίτι σε Τούρκο. Και γιατί πούλησε το σπίτι σε Τούρκο, εφόσον είσαι χρυσαυγίτη. Κομμουνιστέ δεν πούλησε. Γιατί δεν λέει παραπάνω, λέει ο Τούρκο. Σου δώσω μια πουνιά από κάτω, λέει ένα πεντάριλο, σου φύγει τόσο αγώνι κολό. Πασοξή παλιό, α τι περίμενε. Πασοξή παλιό. Πάλι ξεκίνησε. Λέγε τα λεφτά, πε μα. Πε τα λεφτά θέλουν διακοπέ να πούμε. Έφερε όλου του πε ότι έχει sold out όμω. Έχει sold out. Sold out έχει γίνει. Sold out είμαστε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Sold out είμαστε. Ναι. Τώρα οι τιμές έχει τρεις διαφορετικές κλίμακες τιμών από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, για τώρα δηλαδή, με λέει. Για τώρα, τώρα πώς είναι. Για τώρα μας λέει. Τώρα. Τώρα είμαστε στη δεύτερη κλίμακα. Δηλαδή είναι γύρω το δίκλιο είναι γύρω στα 55-60 ευρώ. 60 ευρώ το δίκλιο Σεπτέμβρη μήνα. Ναι. Στη Θάσο. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχει σου λέει. Δεν έχει. Ναι. Δεν έχει. Όχι. Sold out. Δηλαδή άμα πάει στη Θάσο είναι αυτές τις τιμές θα βρει. Αύριο. Για πάνε σε κανάλι εσύ να δεις τη τιμή το δίκλινο. Και θα σε πω εγώ. Για ρώτα σε κάμια Σαντορίνη σε κάμια τέτοια κάτω εκεί πέρα. Πώς είναι το δίκλινο. Το κατοστάρικο δεν το γλιτώνεις εκεί. Θα σου λέω. Την εκκλησία μου διά να πάω στη Βρώμο Σαντορίνη. Να πάρω να τρυπήσω τις στέρνες μου στην μαύρη παραλία, στην άσπρη παραλία. Εγώ μαζί σου είμαι για τις τιμές. Να μην βρω δέντρο να κάτσω από κάτω. Ναι, αλλά εσύ λες τη Θάσο είναι τόσο η τιμή. Το λες υποτιμητικά και εγώ σου λέω. Ναι, αλλά γιατί οι θασίτες έχουν παραβατική συμπεριφορά. Και κάτσε τώρα και στο Βασίλειο εκεί πέρα να πούμε είναι και μεγάλο το δωμάτιο. Πας σε καμιά Σαντορίνη με 100 ευρώ, βρίσκει μια τρύπα. Δεν έχει ένα κρεβάτι. Το δωμάτιο και ένα κρεβάτι από κάτω. Τι τώρα. Διάδρομο τον έβαλες, ρε. Έκανε διάδρομο ή δεν έκανε. Δύο φορές έκανε. Μα έφαγε με και το διάδρομο. Φαγώθηκε. Με έφαγε εδώ πέρα ένα μήνα διάδρομο και έκανε όλο και όλο δύο φορές εκεί πέρα. Εφτά μέρες δύο φορές. Η Ευγενούλα πήγε, έκανε σκιαμαχία μέσα. Σκιαμαχία. Σκιαμαχία, γιατί το λέμε τη σκιά σου, μαλώνει δηλαδή. Τι σημαίνει. Τσακώρεσε με τη σκιά σου. Ναι. Τα, αυτά τα από αυτό που είναι δάσκαλο. Σκιαμαχία. Σκιαμαχία, ναι. Έκανε σκιαμαχία. Ναι. Δάσκαλο. Παλιά. Παλιά που δεν είχαν αυτό με το καθρέφτη, για πώ βγήκε η σκιαμαχία, πηγαίνανε, θα σου πω τώρα. Ναι. Πώ κάνανε προπόνηση για να βλέπουν τον εαυτό του. Βάζαν τη λάμπα. Πήγανε κόντρα στον ήλιο και βλέπαν τη σκιά του. Ναι. Από πίσω, α πούμε, και βλέπαν τη σκιά του πώ προπονούνται. Αν δεν είχε καθρέφτη κοντά τότε, γιατί. Και με τι αρχαίου χρόνου, δεν μπορεί να βρει τώρα παντού καθρέφτη να βρει, να βρει γυμναστήριο οργανωμένα. Πήγανε, έβαζαν τον ήλιο και βλέπαμε πώ κάναν προπόνηση, τι κινήσει του. Από εκεί βγάζαν άκρη. Σχολιάζεται τον πάγκο με αργανού οπαδού, ναι, ρε φίλε, και αυτό το ξεκίνησε ο φίλαθλο. Το 1980 ναι. Με τον Καραγιαννίδη τον Νίκο, ο οποίος μέχρι να γίνει κολεϊτάρι του Κόκαλη ήταν πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Και ο Γεωργίου έχει πει, από τότε που έφαγε τη ρόπιτα τον Κόκαλη καθάρισε. Ναι. Λοιπόν, κάτσα ρε φλεγό, θα σε πω το άλλο. Έβαζε λοιπόν το Φέδωρα Κωνσταντουδάκη που ήταν αεξής να κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τον οπαδό του Ολυμπιακού να κάνει ρεπορτάζ ΑΕΚ. Τον οπαδό του Παναθηναϊκού να κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟ. Ξέρετε γιατί? Για να είναι το ρεπορτάζ κανονικό και να μην είναι οπαδικό. Κοιμάσαι όρθιος, εσύ που στέλνεις το ίμινο ακουρουμπαγλά. Όχι, εγώ θα δώσω και μια άλλη απάντηση στο φίλο. Ακουρουμπαγλά να πω. Όλοι οι δημοσιογράφοι ναι. Αυτή τη στιγμή που στα περισσότερα ραδιόφωνα το πάρουν οι παοξίδες, πώς κάνουν ρεπορτάζ και μιλάνε για Άρη, ρε φίλε. Ποιος κάνει ρεπορτάζ για Άρη. Οι περισσότεροι που είναι αυτή τη στιγμή στα μίντια στη ναι. Βόρεια Ελλάδα είναι οι παοξίδες δημοσιογράφοι. Άλλη, έτσι δεν είναι. Άλλη... Και στα ραδιόφωνα και σε αυτά. Ναι. Αυτοί πώς σχολιάζουν τον Άρη και, κάνουν, και μιλάνε για τον Άρη. Ναι. Σωστό. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτό το Εστερσούλ Πάοκ μου θυμίζει ένα φίλο λέει τα νησιά Φερό Ελλάδα. Που έπαιζε κάτι ξυλουργή, σιδεράδε, λέει κοδόμη κτλ. Λοιπόν. Για πες, λέει, για το Ιστοσιούτ. Γιατί μα κάνει έρωτα, λέει τα μυαλά να ούμε, λέει η Αριανή. Βραδιάτικα σχολιάζει με Αριανού, λέει Super League, λέει. Super League, αυτοί ξέρουν μέχρι τη Football League, λέει και Τρίτη Εθνική. Χαλαρώστε λίγο, λέει. Ο 464. Δεν τα λέμε καλά, ρε φίλε, τι είπαμε, βρήσαμε κάτι, κάναμε. Λέμε αλήθεια τώρα, τι έγινε. Μήπω δεν θέλουμε να προχωρήσουμε πάγκο εδώ πέρα. Δεν θέλουμε. Λίγο να δουλέψει εδώ η Θεσσαλονίκη. Αλλά όλο... Το θέμα, ρε φίλε, δεν είναι τι ομάδα είμαστε. Αν αυτά που σου λέμε συμφωνεί ή διαφωνεί ή κάθονται ωραία στο αυτί σου ή άσχημα. Δεν συμμιλήσαμε για κόκκινη. Αντικειμενικά μιλάμε. Δεν βάζουμε τα οπαδικά γυαλιά όταν μιλάμε για ΠΑΟ και για Ολυμπιακό ή για και οτιδήποτε. Δεν βάζουμε τα οπαδικά γυαλιά. Τα οπαδικά γυαλιά τα βάζουμε μεταξύ μα. Και βγάζουμε το αργιανιλίκι μα ή την αυτή μα. Αλλά όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε εδώ, μιλάμε αντικειμενικά. Προσπαθούμε. Για το λέξη. Μιλάμε για μπάλα. Μιλάμε για μπάλα. Άμα σε πω ότι με πανιώνει, λέει αυτά που λέω, θα τα σεβαστεί. Την κριτική που κάνουμε μαζί όταν βλέπουμε μπάλα είναι αντικειμενική ή έχουμε οπαδικά τέτοια. Τρομερή. Τρομερή. Σε παρακαλώ. Ευρώπη είδατε καθόλου. Είδαμε. Είδε Ρεάλ. Ρεάλ. Χθε το βράδυ αργά. Όχι, δεν είδα. Δεν είδε Βαλένθια. Είδες. Όχι, δεν το είδα καθόλου. Δεν είδες, χωρίς Ρονάλντο. Λίβερπουλ Άρσεναλ πόσο. Τέσσερα. Τέσσερα είδες. Εκείνο το είδα το μάτσο. Έφαγε τέσσερα. Άσα τι ο Κάπ έγινε αυτό ο Κλοπ. Πω. Εκείνο ο Σαντιό Μανέ, πού το βρήκε, τι ανακάλυψη ήταν αυτή ρε φίλε. Σφαίρα πάει. Σφαίρα. Όλοι. Λίβερπουλ πάει πάνω κάτω σφαίρα. Κουτίνιο. Κουτίνιο δεν, καθόλου δεν ήταν μέσα φίλε.
Δεν τον είχε. Χέντερσον, Λαλάνα και τέτοια έπαιζε. Κάτσε να σου πω, ρε. Το Κουτίνιο δεν είχε. Θα του έκανε νούμερο Κουτίνιο. Θέλει να πάει στην πάτσα. Χέστηκε με στα Γιάννενα με 4 χαφ και 3 στόπερ. Μπράβο στα Γιάννενα, επιτέλους καινούριο χορτάρι στους Ζωσιμάδες, ρε παιδί. Ναι. Απίστευτο. Παναθηναϊκό είδαμε με Λεβαδιά 0-0. Α. Φιρμίνιο, Σαλάχ και Μανέ, ναι. Ναι. Και τρεις χαφάρες, Τσάν, Χέντερσον και Γουλμπόλ, πώς το λένε τον άλλον. Βαϊνάλντουμ. Βαϊνάλντουμ, μπράβο. Ωραίος. Δεν μου λες εσύ, η Λαμία με τα πολλά τα λεφτά, να πούμε τι γίνεται, έδρα δεν έχει ακόμα. Οι Μπρούκλιδες εκεί που ανεβήκανε με τα πολλά τα λεφτά. Τι παίξει με τον Ολυμπιακό, βάζει τα τρίτα. Τι γίνεται, στον Ατρόμητο πήγαν, παίξανε. Τι σε νοιάζει. Τι με νοιάζει. Περκίδαση που έχει να σε πήρε το ΙΚΑ, να πούμε το δασιγένιο. Άσε τώρα τι με πήρε το ΙΚΑ, τι με νοιάζει. Θα σου πάρει τη θύρα ένα και. Ο Ουθ θα σε πάρει τη θύρα. Ο Ουθ. Πώ λέει. Ο Ουθ. Θα σας πάρει τη θύρα 2. Έχετε και το ψηφίδι, δεν ξέρει πού πατάει και τι κάνει. Ακόμα περιμένω να του δώσει ο Καρυπίδης λεφτά. Ο αδερφός μου δεν πήρε φράγκο. Ψηφίδης για τα ράλια, άστο να είναι για τα ράλια. Για τα ράλια, ράλια. Για τα ένα σούτετέ και. Ο Ντομπιάνκι, Άμστερ Μόρις. Δεν ξεκινάει η Β' Εθνική χωρίς τον Ξάρα. Καλαμαριώτες θα τα πούμε. Καλά, αύριο ήταν να γίνει μπαρά στην Κατερίνη. Ματαιώθηκε. Παλιά. Το διαιτητικό δικαστήριο θα μάλλον πάει να γίνει το πρωτάθλημα με 17 ομάδες. Όπα. Πόσα λεφτά έχει ο Μπύρος στην άκρη? Τι? Πόσα λεφτά? Τρία λατουμία. Δεν ξέρω τι έχει. Ας δώσει κανένα φράγκο στο δικαστήριο. Ας δώσει δύο πέτρες. Ας δώσει δύο πέτρες. Δεν ξέρω άμα είναι. Ναι. Άμα η απόφαση είναι τελεσίδικη, δεν ξέρω. Γιατί τώρα λέει το ρεπορτάζ ότι θα προσφύγει η δόξα δράμας και αυτή στο διαιτητικό δικαστήριο. Άλλο είναι για να ζητήσει να κάνει. Ποιος έχει πιο πολλά λεφτά, ο Μπύρος για ο άλλος από τον Καραϊσκάκη? Ποιο Καραϊσκάκη, ρε φίλε? Καραϊσκάκη. Ρε, κανένας δεν θα ανέβησε, λέμε τώρα. Ότι θα μείνουν 17 οι ομάδες. Ο Μπύρος έχει πιο πολλά λεφτά. Ρε, έχει λεφτά ο Μπύρος. Πιο πολλά έχει ο Μπύρος. Άμα έχει λεφτά, κάτι μπορεί να κάνει. Τι να, πού ζεις, ρε. Τέλος πάντων, θα βρει τρόπο αυτό. Μπορεί να φέρει και το κούμπο αυτό εκεί πέρα. Ναι. Άνετα. Να παίξει. Έχουμε αφήσει κάτι ασχολίαστο γιατί είχαμε πολλές μέρες. Ό,τι θέλεις, να σκεφτούμε. Τι δεν σχολιάσαμε. Ναι, να σχολιάσω κάτι, ρε φίλε. Ναι, παρακαλώ. Το έχω καιρό δηλαδή και άχτη. Ναι. Εκεί είμαστε ρεζίλιδες δηλαδή σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως μάλλον. Ναι. Είμαστε η μόνη χώρα που αν πιάσει το τελευταίο χωριό βρίσκεται σε ακτίνα. Σε απόσταση 50 χιλιόμετρα από θάλασσα. Είναι απερίγραπτο να υπάρχουν φωτιές στην Ελλάδα, ρε φίλε. Απερίγραπτο, απαράδεκτο να υπάρχουν φωτιές στην Ελλάδα. Ξέρεις, θα πεινάσει το μακρινότερο χωριό. Αν πάρεις το χάρτη, το μακρινότερο χωριό από το νερό από θάλασσα είναι 50 χιλιόμετρα. Βαριά. 60. Να κάνουν οικόπεδα, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν εννοείται να έχεις 15 καναντέρ, τα 10 να είναι συντήρηση του καλοκαίρι και να πετάνε 5. Τελείωσε εκεί πέρα. Αυτό που έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες, φυσικά προηγμένες, έτσι. Ναι. Είναι ότι έχουν συνδέσει αγωγούς με θαλάσσιο νερό. Καλά, αυτοί δεν έχουν. Το οποίο θα έπρεπε να γίνει. Μιλάμε για προηγμένες χώρες. Προηγμένες. Εντάξει, και εγώ σου λέω τώρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Μιλάς για προηγμένες χώρες στην Ελλάδα. Εδώ εμείς, ρε φίλε, το πιο απλό πράγμα, έχουμε το πολύτιμο αγαθό το νερό δίπλα. Ακριβώς αυτό λέμε. Δεν είναι τα παλιά αεροπλάνα από το Γάλλο και το Μακρόν που δίνει την άλλη τη θεία εκεί πέρα με τα μπιζού και τα τέτοια γιατί παρουσιάζει άλλους από εκεί πέρα. Πάνε πάρει 50 κομμάτια, ρε παιδί μου. Πες να Μακρόν, έλα εδώ. Φέρε με τα παλιά σου αυτά που δεν χρησιμοποιείς και φέρε τα εδώ. Πάρε 50 κομμάτια. Φίλε, 10 σωλήνες υπόδες είναι να περάσουν. Τι μου λες τώρα. Βασιλίκο Σινάρη. Πάρτε αεροπλάνα, τους καλύτερους πιλότους του κόσμου έχεις, ρε φίλε. Αμάρε με τη μίζα. Και τη ζωή σου στη μίζα θα τη βάλεις. Άμα δεν έχει μίζα, πώς θα γίνει. Και έχει την ψυχή του κόσμου. Βάλε 10 κομμάτια σε Αλεξανδρόπολη. Άμα δεν έχει μίζα, δεν γίνεται δουλειά. Άμα δεν έχει μίζα να καεί τότε η Ελλάδα και καλά να πάμε και καλά μας κάνει. Δηλαδή. Εμείς θέλουμε μίζα. Κάκι ο Κουσμάκης τώρα να πούμε με 5 καναντέρ βλέπω εκεί και ήρθαν οι πυροσβέστες με τη σαλιονάρα καημένα σβήσουν τη φωτιά. Σβήνεται η φωτιά τώρα με το που τη στείλει, ρε Κώστα. Σβήνεται. Πάρτε ρε τα πάλιο να μην πω τα αεροπλάνα. Βάλτα. Άρα 20-30 να πούμε εκεί πέρα κομμάτια. Ό,τι λες. Τι ό,τι λες. Βάλε δίπλα το συμφέρον, το κέρδος και τη μίζα. Το βάζω, δεν είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν υπάρχει, δεν είναι. Τι να πω, ένα αεροπλάνο είναι όσο κάνει μια υπουργική μεσαιτία, ρε παιδιά. Κάτσε να πει ο κομμουνιστής. Ό,τι λες, βάλε δίπλα το μνημόνιο, γιατί κάθε ευρώ που θα πάει σε καναντέρ δεν θα πάει σε τόκους και δανειστές και τραπεζίτες. Γι' αυτό δεν παίρνουν πυροσβεστικά κτλ. Τελείωσε, να το είπε. Θα συγκράσουν μια τολόμπα, ρε κομμουνιστή. Γι' αυτό υπάρχει κανεργία και δεν παίρνουν πυροσβέστες, έτσι. Να τα λέμε γι' αυτά. Και αυτοί που λένε για δημοσίους υπαλλήλους σαν το Ραπτόπουλο, ας δούνε οι πυροσβέστες πώς ήταν κάτω από τις φωτιές και πώς πάλευαν ηρωικά, παρότι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι. Εντάξει. Νίκος από Γιάννη Τσά. Νίκος από Γιάννη Τσά. Μ' αρέσει ο κομμουνιστής γιατί θεωρεί ότι είναι καταπληκτικές και πρακτικές ορισμένες φορές. Ο Νίκος από Γιάννη Τσά. Κατηγορείς τον Μαύρο που έτρωγε βόες στα κάρβουνα και το έπαιξε με παπλέ σα. Ενώ εσύ βρωμοβαλκάνιε του Μπιώτη που το Κόρντομπα στη Θάσο θύμιζε
με αυτά που κυκλοφορούσαν, λέει, ζάσταβα, είσαι καλύτερος, λέει. Άμα κάνει πάνω από 30 βαθμούς στην Τούμπα, κάνετε μπάνιο με εφιελωμένο νερό λουτρακίου. Σας αγαπώ, φιλιά, σε παιδίμησα. Καλά σε λέει, ρε. Καλά σε λέει. Ποια άλλο πλάνα, ρε, λέω 321. Άλλαξε το νόμο για να μην μπορούν να χτίσουν και δεν θα κάνει ούτε μπουρνάρι. Να το. Ναι, αλλά... Δηλαδή η κυβέρνηση είναι ύποπτη δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μια χαρά είναι η κυβέρνηση, αριστερή, ωραία, φοβερή. Ήποπτη. Γεια σου, Ραπτό, είμαστε δυο ασφαλίτες από Αθήνα. Να, από εδώ είναι. Χαιρετίσματα από τον κομμουνιστή έχετε. Είναι ασφαλίτες, είναι υπηρετούν τον Τσίπρα. Είναι ασφαλίτες κομμουνιστικού καθεστώτος. Καλά, καλά. Να του στείλω χαιρετίσματα από εσένα, γιατί και εσύ κομμουνιστής είσαι. Καλά, καλά. Θυμήθηκα αυτό που είπες για τους δύο άνδρες μόνοι το βράδυ, τι μπορεί να είναι μέσα σε ένα μάξι. Χαιρετίσματα, είσαι φοβερός. Τι μπορεί να είναι. Οι αδερφές θα είναι οι ασφαλίτες. Τι θα είναι δύο άντρες μόνοι σε ένα μάξι μέσα, δύο Ιόρκοι. Ήταν ματσίδες. Ενίοτε και τα δύο. Ενίοτε και τα. Α, σε ρε μεγάλε να βγουν. Για μένα δεν μπαμ κάνουν. Μπαμ. Δύο άντρες σε ένα μάξι. Δύο άντρες σε ένα μάξι. Και αν και σκόντα και να μην είναι και πινακίδες. Πινακίδες έχει. Σκόντα. Ακούς. Σκόντα, μάξι. Ναι. Δύο άντρες στη νύχτα. Και πινακίδες από τα Χανιά. Εδώ. Πινακίδες από τα Χανιά, Ηράκλειο και τέτοια, έτσι. Βέβαια. Σαλονικιώτικες πινακίδες έχουν στα Χανιά τα ασφαλίτικα. Ναι. Καλά τώρα τι. Λοιπόν. Κάτι τεράμι κατασχημένα. Ανοίγω γραμμές. Θέλεις. Είναι και 55. Και δεν άνοιξε, λέει ο Γιάννης Χιλιτίδης. Υπάρχει το επόμενο ραντεβού με την διαφημιστική καμπάνια, να πούμε, του Αθλητικού Μετρόπολη. Με τους λογιστάς. 2-31-090-90-90. 2-31-098-80-90. Είναι πρώτη μέρα, δεν ξέρω. Έχασα και επεισόδια. Όχι, δεν ρε, ο Βαρδάκης ήταν χθες. Δεν καλά, η κομπή τη ρήμαξε, να πούμε. Γιατί να μην πάει καλά. Είχε... Γιατί να μην πάει, γιατί ρε. Πάμε στον κόσμο. Εντάξει, ρε φίλε. Εμένα πάνω στα μηνύματα από χθες με περιμένει για μαρμίτα, μου λέγανε. Γιατί ρε, δεν κάνετε που μας ξενερώσετε. Λοιπόν. Έλα, μωρέ, εντάξει. Λέω κάτι που μου είναι κανένα δύο εβδομάδες, βρε τα ούτε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο, στον πρώτο κύριο. Ναι. Ναι. Έλα. Ποιο κάνει πουδαρικό σε ζώνη. Για δούμε. Γεια σα. Κύριε Κώστα. Α, εξή. Πουδαρικό. Ωραίο. Γεια σα, γεια σα. Καλώ τον. Και ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Έβαλε μέσω Μπαλαμπάνη σε μένα να βρω κάτι εισιτήρια από κάτι δραμηνούς εκεί στην Τούμπα που θέλανε να δούνε το μάτς Δόξα Δράμας Καραϊσκάκη Σάρτας. Τελικά ακυρώθηκε το μάτς, δεν σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Έλα, σ' ακούω. Λοιπόν, πολύ τον αβαντάρεις τον Αλέφαντο και πλέον έχει κουράσει, γιατί έγινε γραφικό σαν το Σάββατο Θοδωρίδη. Έβγαλε τον Ζιντάν άχρηστο που μέσα σε 20 μήνες έχει 7 τρόπαια. Επειδή έφερε ισοπαλία με την Βαλένθια χωρίς αδείο τα κεντρικά τα μπακ. Στόπερ, στόπερ, στόπερ. Λοιπόν, το είπε. Ρονάλντο, ναι. Λοιπόν, έβγαλε άχρηστο τον Τζέκα, τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού στο περσινό πρωτάθλημα. Τον Μουρίνιο, ενώ τον ανέβαζε στα ύψη, τον έβγαλε άχρηστο και αυτό. Άντε βρε τον ανισόρροπο, κάθεσε και τον ακούτε μόνο. Ναι, αλλά φίλο σου ήταν τόσα χρόνια. Και είναι. Αλλά και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Γιατί τους φίλους μας επειδή είναι ανισόρροποι, δηλαδή δεν θα τους κάνουμε παρέα. Όχι, δεν θα λέμε τα στραβά του. Του Αλέφαντου. Ακριβώς. Εγώ πάντως. Ακριβώς. Εγώ πάντως θαυμάζω την κυρία Ουρανία. Γιατί. Τόσα χρόνια ο Αλέφαντος έχει πλακωθεί στο ξύλο. Απελήθη. Μπήκε μέσα, έκανε κεφαλοκλειδώματα σε αστυνομικούς. Είπε ότι ο Βαρδινογιάννης είναι τα μάτς. Έγινε τον Πετρόπουλο. Όταν την έπαιρνα τηλέφωνο, τι μου έλεγε ρε εσύ αυτή η γυναίκα. Τι μου έλεγε. Τι γλυκό αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μου τον τζατίζουν τον Νίκο μου. Άκουρε εσύ, Κιλιτίδη. Τον ευριάζουν τον Νίκο μου. Τον ενοχλούν τον Νίκο μου. Κακός. Τι να κάνει αυτό με στα νεύρα του. Κατάλαβες. Όσον αφορά τώρα για τον. Άκουρε να δεις, κυρία Ουρέ. Τον πρώτο. Μα έγινε τον Πετρόπουλο, τον έκανε μπαούλο. Τυχερός άντρας. Μπαούλο στο ξύλο, λέω, κυρία Ουρανία. Τον προκάλεσε τον Νίκο. Τι τον προκάλεσε. Τον κουνούμιασε στο ξύλο τον ανθρωπά. Όσον αφορά για τον Αντετοκούμπο Κωστή. Τον εξετάσαν και οι δικοί του οι γιατροί. Και τον είπαν ότι έχει ερεθισμό. Του βάλουν κατασκήσεις, δεν μπορούσε να τις κάνει. Αυτός έχει τετραετές συμβόλαιο 100 εκατομμύρια. Εγώ στο στρατό που ήθελα να λουφάρω. 100 εκατομμύρια συμβόλαιο έχει τετραετές και του λένε αν πας να παίξεις
Πέφτει στον δρόμο. Να μην ξεκινούσε προετοιμασία, κύριε Κώστα. Να αφήσει αυτά τα τις βλακίες τώρα. Όταν ξεκίνησε την κατά τη διάρκεια τη κόστα. Το είχε καιρό το πρόβλημα στο γόνατο. Δεν ήταν τωρινό αυτό το πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία εμφανίστηκε το πρόβλημα. Δεν φάγαμε, δεν φάγαμε. Ένα είναι αυτό. Δεν μου λες Κωστή, το μεσημέρι σε άκουσα να λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να κοντράρει στο πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Ναι, τι είδες μέχρι τώρα και με ποια δεδομένα το λες αυτό, για να μου εξηγήσει δηλαδή. Άμα κάνει τσιγκουνιά ο Βρούτος και δεν πάρει παίκτες, πρώτον, και βγουν αυτοί οι δυο οι χαφ του ΠΑΟΚ, αυτά τα παλτά που πήρε ένας από τους δυο άμα βγει. Ναι. Ανεβεί λίγο ο Μακ, ανεβεί και ο άλλος ο... Ποιος θα τον κοντράρει. Κάτσε ρε, θέλει σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ, πήρε σεντερφόρ, θα πάρει σεντερφόρ. Χθες πήγε στα Γιάννενα εσύ. Μόνο με πρίγιο τους βγαίνει χρονιά. Κάτσε λίγο, χθες πήγε στα Γιάννενα εσύ 3-5-2, ωραία. Και μπαίνει ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος μπαίνει και εγώ περιμένω. Για κλάματα. Περιμένω να βγει ο Αϊντάρεβιτς. Ή να βγει ο Γιώχανσον. Και αυτός βγάζει τον Κλωναρίδη και βάζει τέταρτο χαφτο Μάνταλο και μου λέει κλείνω τους χώρους να πάρω τον πόντο και άμα το βάλω 1-0 σφίγγω τον κόλο μου και το τσουτσούνι μου άμα βρει τρύπα θα χωθεί. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Και... πήρε τον πόντο. Με τον πόντο το... στα Γιάννενα. Παρακαλώ. Ναι. Καλά έκανε. Εγώ δεν λέω. Είχε και πιο δοκάρια. Δεν λέω όχι. Η συμπεριφορά του όμως ήταν πρώτα να φυλάξω τον κόλο μου. Καλά έκανε. Ναι. Που καλά έκανε. Άμα φέρω 0-0 θα αγκαλιάζουμε με το Πετράκι και θα φάω και Μπεργαμόντο μετά το μάτς. Έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν πάω να πάρω πρωτάθλημα έτσι. Έτσι. Τι. Ναι, αλλά πρόκληση και ο Πόντος, και ο Πόντος κέρδος γιατί του λείπαν 5 παίκτες. Α, εντάξει. Και ο Πόντος κέρδος γιατί του λείπαν 5 παίκτες. Το δέχρω τάπητα ο Χιμένεθ στη δηλώση τον είπε κινούμενο χαλί. Ο καινούριος ο χλωτόπιτας που έγιναν. Δεν του άρεσε του Μουστάκα. Έτσι το χαρακτήρισε. Έτσι το χαρακτήρισε. Αλλά αυτή τη στιγμή η Άκη... Το Χαριλάου που είπε ότι το χόρτο δεν ήταν κομμένο τότε. Αυτό με θύμισε. Δεν μου λες πως η Άκη αυτή τη στιγμή είναι ομάδα έτοιμη. Είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό προπονητή. Μπράβο. Αλλά χρειάζεται, σου πω εγώ, μια αριστερή μπακάρα. Χρειάζεται ένα φορ. Φοράκλα. Θα τον πάρει, τώρα θα φέρει λέει τον. Πώς το λέμε. Τον Αραούχο, έρχεται ο Αραούχο. Άμα έρθει ο Αραούχο και είναι καλός, ανεβαίνεις επίπεδο. Έρχεται ο Αραούχο και παίρνει κι άλλους δύο. Παίρνει ένα center back στη θέση του Ιησού Χριστό που τον λες εσύ. Που τραυματίστηκε. Ο Πάοκ. Θα γίνει ομάδα. Αχα. Γιατί ως τώρα είναι απογοητευτικός. Ναι. Οι εμφανίσεις που έκανες με Λεβαδιακό, με την ξένη την ομάδα, δηλαδή δεν ήταν κακές. Μάλιστα. Χαιρετώ. Γεια σας. Yeah. Λοιπόν, μία γραμμή έχει, δεν ξέρω ο Βαρδάκης τι έκανε εδώ το βράδυ, αλλά δεν βλέπω. Ούτε εγώ ξέρω τι έκανε. Μα τη διέλυσε την εκπομπή. Μπορεί να μην ξέρουν ότι γύρισε. Δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα ο Αργός. Έλα, καλημέρα. Αλλά μίλησε για μπάλα, λέει προχθές και ήταν ιδιαίτερα. Ναι. Μίλησε για μπάλα. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Δεν λέω τίποτα εγώ. Ναι. Σε κατάλαβα από τη φωνή. Καλημέρα. Καλώς τον. Είναι οδυνηρό, θα έλεγα. Τι είναι οδυνηρό? Ανακοινωθεί κιόλας ότι ο εκπρόσωπος τύπου, ο τέος του Ολυμπιακού, δεν έχει μάθει, δεν ξέρω αν το έχει μάθει, αν το έχει μάθει μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, ότι τον αντικατέστησαν με έναν νέο εκπρόσωπο. Δηλαδή, ο τέος εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού μαθαίνει σήμερα, χθες μάλλον, ότι στη θέση του μπήκε ένας νέος άνθρωπος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Σαν εργαζόμενος λοιπόν θα έπρεπε ίσως να αντιδράσει και να βγάλει ανακοίνωση ότι τη δουλειά μου σαν εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού που πρέπει να βγάζω ανακοινώσεις γιατί να την πάρει κάποιος άλλος. Δεν θα έπρεπε να ειδοποιηθεί. Η δουλειά λοιπόν του εκπρόσωπου τύπου του Ολυμπιακού να βγάζει ανακοινώσεις κατά τον αντιπάλων του, την πήρε κάποιος άλλος. Βρήκε σύμμαχο μάλλον. Δεν γνωρίζω
αν το γνωρίζει και ο ίδιος ο τέος εκπρόσωπος του Ολυμπιακού ότι ακυρώθηκε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Αν το γνωρίζει, το συγγνώμη. Εσένα σε ενοχλεί αυτό? Εγώ βγάζω τη διαπίστωση. Ορίστε. Εγώ βγάζω τη διαπίστωση. Βέβαια, θα πει κάποιος, και τι έγινε. Κάνα πρόβλημα δεν υπάρχει. Εννοείται δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά κρίμα το Θεό δεν είναι, ρε παιδιά. Να χάνει τη δουλειά του ένας άνθρωπος χωρίς να το παίρνει χαμπάρι. Δεν έχασε καμιά δουλειά ο... Άντε, καλό βράδυ. Ναι, κρυάδα μου πες τώρα, δε. Εντάξει, ρε, πήγαινε να κάνεις χιούμορ σαν τον Κόκκινο, να πούμε, αλλά δεν. Πάμε με την άποψη του άνθρωπος. Ναι, δεν την έχασε. Κρύα. 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 Μα να χαθείς κρύα. Κρύα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Χρήστος Γεωπόνος, καλή σεζόν. Γεια σου, φίλε. Κλείσε το παράθυρο. Φέρε ρε το γιο του Σαγόρι εδώ. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πώς θέλετε στη Λαμία στα δύο μάτς που έπαιξε? Μπετόναρ μέσα στην άμυνα. Όχι, έφευγε και με ταχύτητα στην κόντρα επίθεση με τον Ολυμπιακό και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τα τελειώματά της με προβλημάτισαν λίγο. Ναι, γιατί παίζουμε μείον ένα σεντερφόρ το οποίο είχα πάρει ένα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έθεσαν εκτός ομάδος. Έναν Πόλτογκαρ, έναν Σλοβάκο, ο οποίος ήταν καλός στα φιλικά. Μήπως επειδή ήταν αργός και ήθελε ο Τενές ταχύτητα στην κόντρα? Όχι, όχι, μάλλον κάποιο πειθαρχικό ζήτημα. Α, εντάξει, δεν το ψάξα. Ο Βασιλόγιανες που είναι εξαφανισμένο. Αλλαγή έπαιξε. Στην Τουρκία, πήγε στην Τουρκία με 180.000 συμβόλαιο το χρόνο. Μια χαρά. Ναι, βέβαια Τουρκία πήγε αυτό νομίζω. Εκεί με τον Τάτο θα πλακώνεται εκεί πέρα. Δεν, στη Λαμία δεν υπάρχει συμβόλαιο παραπάνω από 80.000 το χρόνο. Καλά κάνει. Εντάξει. Έτσι πρέπει. Η ομάδα πάντως δείχνει καλά στοιχεία από ό,τι την είδα εγώ. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τη σώσουμε την παρτίδα. Πόσοι πέφτουν? Δύο. Ποιος πιστεύεις ότι θα πέσει δηλαδή? Η μία είναι Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ή και η Λάρισα θα πέσει. Η Κέρκυρα κάθε χρόνο έτσι λέμε και κάθε φορά 7 ψυχή είναι. Α, δεν ξέρω. Δεν ενδιαφέρει ποιος θα πέσει. Εγώ πιστεύω ότι με μία-δύο προσθήκες ακόμα μπροστά πιστεύω ότι θα βγάζει και γκολ η Λαμία και θα τρώει με το σταγονόμετρο. Οπότε θα σωθεί. Με τον Ολυμπιακό με εξέπληξε. Έπαιξε πολύ περισσότερο καλά από ό,τι πιστεύω ότι θα έπαιζε. Και αν ήταν λίγο τυχερή και δεν είχε το δοκάρι, έπαιρνε μέσα. Πιστεύω ότι και το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό, αφού έμεινε και με 10 παίκτες Ολυμπιακός για 20 λεπτά στο τέλος. Καλό αυτό. Τέλος, ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι τις ευχές μου για μια καλή σεζόν σε όλους. Επαγγελματική επιτυχία σε αυτό που πάτε να κάνουν τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Θα σας επισκεφτώ και όταν θα ανοίξει, να το ανακοινώσετε. Τιμή μας. Και ό,τι υποθείτε να έχετε υγεία. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σεπτέμβρη, να έχει καλό φθινόπωρο, να μπει ο χειμώνας, να ησυχάσουμε. Πάμε, έχουμε γραμμή. Τι έκανε ο Βαρδάκης εδώ τα βράδια? Καλημέρα. Τι διέλυσε την εκπομπή. Πάνε ρωτώ στα ανώτερα κλιμάκια, κύριε Κώστα. Καλημέρα, ναι. Του έχουμε να πατήσουμε ένα μήνα εδώ πέρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Α, γι' αυτό δεν τη θέλω τι κολοδιακοπέ. Έλα, ναι. Εσύ είσαι. Καλώς ήρθατε. Άντρε, πού είσαι? Τι κάνετε? Τι παλεύουμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Τι γέλιο ρίχνω. Μιλάμε με τον Γρηγόρη που τον παίρνει ο παππούς ο Χαλκιδικιώδης και βρίζει εσένα, δεν πάει φανταστείς. Πέφτει από την καρδιά από το γέλιο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βρέθηκε ένας φίλος με Αλτσχάιμερ να υποστηρίξει τον Γρηγόρη. Πρέπει να τον κάνουμε εδώ πέρα ηχητικό. Ένας βρωμόγερος είναι εκεί πέρα από το. Πώς το λένε, από τον Πολύγυρο. Τι Πολύγυρο? Ένας σατανόγερος, ένας αργιανός που έχει ο καημένος με αυτά που έχει δει τον Άρη, έχει αυξηθεί το Αλτσχάιμερ, το έχει ξαλέψει τελείως. Ποιον χαίρο λες? Ξέρει αυτός, ξέρει. Έλα. Για δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μιλάμε για φοβερό τύπο ο παππούς. Λοιπόν, ήθελα να πω για την ΑΕΚ αυτό που λες, όντως είναι αλήθεια. Με εμένα αυτή η σκέψη έκανα και εγώ όταν είδα εκεί το Χιμένεθ να πηγαίνει για το Χ. Λέω, με αυτή τη λογική για πρωτάθλημα δεν πάμε. Τουλάχιστον θα περίμενα να βγάλει ένα από τα τρία χαφ, να βάλει το Μάνταλο. Αυτό. Και να έχει τον Κλωναρίδη, αν δεν του τραβήξει, να πατήξει τον Πατή το δεύτερο σεντερφόρ μαζί με τον άλλον, τον. Πώς τον λένε? Τον Λιβάδια. Λιβάδια. Και να παίξει 3-5-2. Μετά το έκανε 3-6-1. 5-4-1 το έκανε. Μετά τι να βάλει το Μάνταλο στα χαφ και να έχει δεύτερο φόρο, έβαλε τέταρτο χαφ το Μάνταλο και είχε ένα φόρο αργό. Και σου λέει, πάρω τον πόντο. Και μου λέει, άλλο θα πάρω το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Θα σου έλεγα τι θα πάρει. Θα πάρει 10.000. Εντάξει, δεν λέω εγώ να μην σφιχτεί. Δεν λέω εγώ να μην προστατευτεί. Αλλά όταν πα για το Χ στα Γιάννενα και είσαι ευχαριστημένο, νομίζω ότι
Δεν πάει για το πρωτάθλημα. Αν πάει ο Ολυμπιακός στα Γιάννα και φέρει χ, θα πει χάσαμε βαθμούς. Η ΑΕΚ λέει κέρδισα πόντο. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Και ο Ολυμπιακός έκανε καθυστέρηση με τη Λαμία. Προσβλητικό αυτό για τον Ολυμπιακό. Προσβλητικό για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό ο Τσικούναρας, ο Μπρουτόταυρος, ο Μαρινάκης, ήδη έπρεπε να έχει πάρει αριστερό backstopper και center for. Αλλά θέλω ΠΑΟΚ να μην έχει αυτούς τους άμπαλους που δαγκώνουν το Σαββίδι, να κάνουν 3-4 κινησάρες, να και τη διατησία 50-50, 60-40 όπως την έχει βελτιώθηκε, και να τυχωθεί του βρούτου. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, τι άσυπο. Αν δεν πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ, να πάτε να αυτοκτονήσετε από το Λευκό Πύργο με την διαιτησία το γραμμένο εδώ δικιά σας και με τον Ολυμπιακό να υπέρασε ο Champions League και να είναι επαναπαυμένος και πίσω χουνί. Σ' ακούω τώρα. Πάνω σε αυτό που είπες για τον ΠΑΟΚ τώρα ήθελα να πω κάτι. Επειδή ακούω και ψάχνουν όλοι να βρουν τι έφταξε με την Έστρεσουλ και τα λοιπά και γενικά με τη... Στο πω εγώ τι έφταξε. Λοιπόν, να, αφού λέει ο καθένας την άποψή του από μια εβδομάδα, να πω και εγώ τη δικιά μου. Για μένα είναι καθαρά θέμα συνεργατών του Σαββίδη. Ο Μελισσανίδης, που έχει δύο σεζόν τώρα που γύρισε, πήρε κύπελο, βγήκε πρώτο στα play-off, βγήκε Ευρώπη και έχει μια καλή παρουσία. Πιστεύω ότι αυτά τα πέτυχε όλα. Γιατί? Γιατί πήρε τρεις ανθρώπους δίπλα του, δύο σημαίες της ομάδας, τον μεγάλο τον Βασίλη Δημητριάδη, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, πήρε και τον Μαϊστόροβιτς. Καλά, ο Δημητριάδης από μπάλα δεν ξέρει και πολλά πράγματα, μην νομίζεις. Ναι, αλλά ο Μπάγεβιτς είναι το μυστικό του μεγάλο. Το σκαϊμίτσι στα αποδυτήρια όμως ο Δημητριάδης σε εμπνέει ένα σεβασμό, έτσι. Με αυτά τα κιλά που έχει δεν νομίζω να εμπνέει σεβασμό. Ο άλλος, οι δυο Σέρβοι είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά. Σωστό. Αλλά ο Δημητριάδης είναι, τον έχουν εκεί πέρα μισθό, γιατί άμα τον αφήσουν εκτός ΑΕΚ θα μείνει άνεργο. Γλάστρα δεν είναι. Γλάστρα είναι, άσε τώρα ο Δημητριάδης τώρα. Άμα μείνει ο Δημητριάδης στην μπάλα δεν θα τον πάρει κανένας. Και βαρύς και ότι άμα κάνει παιδί και ο Σαββίδης βρει δύο σημαίες του ΠΑΟΚ έτσι δύο σαν τον Μπάγεβιτς και το... Τι σημαίες να βρει? Δύο σημαίες, δύο παλέμαχους. Έχει τον Αναστασιάδη, τους είπε μας πουλήσανε το πρωτάθλημα και αντί να διώξουν τους παίκτες, διώξαν τον Αναστασιάδη. Τι να βρει ο Αναστασιάδη, τι να βρει ο... Να αλλάξει λοιπόν μυαλά, να βρει δύο παλέμαχους που να αγαπάνε τον ΠΑΟΚ πραγματικά. Να ξέρουν και μπάλα, που να τους βρει αυτούς, να ξέρουν. Ξέρουν μπάλα οι παλέμαχοι, μπορεί στην Ευρώπη να έρθει ο Βρίζας λέει τώρα πάλι πίσω. Α, είναι ο Βρίζας λέει. Έμα και περισσότερο μόνο για καναδιαρχία. Από αυτούς που έχει τώρα καλύτερο είναι ο Βρίζας. Ξέρω εγώ. Ο Βρίζας άμα κάνει αρπακτία θα το μάθουμε. Οι άλλοι τώρα τι κάνουν δεν ξέρουμε. Σωστά. Λοιπόν, αυτό πιστεύω εγώ θα σώσει τον ΠΑΟΚ. Αυτά είχα να πω. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, δεν έχουμε γραμμέ? Δεν έχουμε, που δεν σου αξίζει. Τι έκανε ο Βαρδάκης εδώ, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε. Καμένη γη βρήκαμε εδώ πέρα. Καμένη γη. Τι έβερε του δισκοτέκ, το γαλάκο έβερε εδώ. Μα έκανε εδώ. Τα παιδιά τη νύχτα έλεγε. Πάμε στι γραμμέ. Σαν το Λουτσέσκο από το Βρύσκο, κατηγορεί του Στανόγιο τώρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Προπόνητη ομάδα. Καλώ τώρα. Ναι, καλημέρα. Όπα, καλημέρα. Υποπτώσει. Μα ακούτε? Πού σα ακούμε, ναι, βέβαια, τι άκουλε. Καθόμουν και σκεφτόμουν να λέω κάτι μου θυμίζει ο ΠΑΟΚ με τον Σαββίδη, με τον γιο του. Μου θυμίζει τους Βαρδινογιάννηδες όταν δώσαν τον Παναθηναϊκό στον Γιουρκάκη για να μην ανακατεύεται στις δουλειές τους. Ναι, αλλά ο Γιώργος. Κάτι μου θυμίζει και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο Γιώργος έκανε μαγκές. Ο Γιώργος πήρε. Ήταν παράγοντας ο Γιώργος. Ο Βαρδινογιάννης. Ήταν μάγκας. Εννοείται. Καπετάνιος. Βέβαια. Ο καπετάνιος έκανε και τις ακαδημίες, έκανε και το γήπεδο μάλλον. Λυχέ μου άνθρωπε, συγκρίνεις τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με τον μπαμπά? Είναι δυνατόν? Όχι, εγώ απλά λέω μήπως και ο Σαββίδης ο μπαμπάς θέλει να δώσει, πήρε τον ΠΑΟΚ για να παίζει ο γιος. Και γιατί δεν του δίνει τον Ηρακλή? τον ΠΑΟΚ γιατί έχει πιο πολύ ακροαματικότητα, έτσι για να φαίνεται. Αυτό ακριβώς μου θυμίζει νομίζω. Ξέρεις, είσαι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Με απλά λόγια λες τον Γιωργάκη χαζό δηλαδή, με άλλα λόγια. Αυτό λες. Τον Γιωργάκη. Δηλαδή οι Βαρδινογιάννηδες δώσαν στον Γιώργο που ήταν τρελός στον Παναθηναϊκό να δώσει ο Σαββίδης πρίκα να πούμε. Και γιατί να φάνει παοξίδες στον Γιώργο το Σαββίδη πρίκα δηλαδή? Εγώ αυτό που σου λέω νομίζω ότι ο Σαββίδης για να μην μπλέκεται ο γιος του στα πόδια του με τις δουλειές τις σωστές πήρε τον ΠΑΟΚ για να παίζει το μικρό και να βγαίνει στα Instagram, να βγαίνει φωτογραφίες έξω από το χαριλάου, έξω από αυτά, έξω από εκείνα. Δηλαδή αντί αυτό να το πάρει πιστεύω από τον τζάμπο κανένα παιχνίδι, μπράβο. Του δίνει τον ΠΑΟΚ. Που μυρίζουν και πλαστικούρα, το έδωσε τον ΠΑΟΚ για να παίζει. Για να παίζει. Ο Γιώργος. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Και ο μεγάλος δηλαδή με τι ασχολείται, ας πούμε? Δεν έχει τον ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος έχει άλλες δουλειές σοβαρές. Α, δηλαδή. Το ποδόσφαιρο δεν είναι σοβαρή δουλειά.
Ασχολήθηκε ποτέ ο Βαρδίς, ο Βαρδινογιάννης με το ποδόσφαιρο? Ασχολήθηκε κάποιος. Ή άλλοι Βαρδινογιάννηδες. Ο ένας ο Βαρδινογιάννης, ο συγχωρεμένος με τη Βάνα Μπάρμπα ασχολιόταν. Με το ποδόσφαιρο δεν ασχολιόταν. Εντάξει. Τα γεράματά του, οι γεροντοέρωτες είναι πάντα έτσι ωραίοι. Είναι καλοί οι γεροντοέρωτες. Για δώσε να μάθουμε. Για πες μας. Εννοείται. Εσύ πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι στα 50, σαν εσένα. 50 χρονών. Δεν είναι γεροντοέρωτας 50 χρονών. 50 χρονών, πώς δεν είναι γεροντοέρωτας? 49 είναι 50 χρονών. Δεν είναι. Εγώ εννοώ για τον Βαρδινογιάννη που μου είπες με την Βάνα, την Μπάρμπα και αυτά. Εσύ τώρα, άμα ερωτευτείς στα 50, γεροντοέρωτας θα είναι αυτός δηλαδή ο δικός σου? Πώς το βλέπεις? Μάλλον. Έρωτας μέσης ηλικίας. Εσύ είσαι ελεύθερος. Εγώ με μία δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα τώρα, θα ερωτευτούμε κι άλλοι. Α, δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα. Πόσα χρόνια παιδεύεσαι? Με την τρέλα που έχουν όλες. Τέλος πάντων. Κάτσε να δώσεις φώτα στο. Περίμενε τώρα. Όταν λες τρέλα, τι εννοείς? Μετά την εμεινόπαυση πηδάνε από τα μπαλκόνια, τι κάνουν? Για δες, τι κάνουν. Μετά την κλιμακοστάση εννοείς? Την επόμενη μέρα του γάμου. Ναι. Τι, για πες. Τι σε εκεί αρχίζει η τρέλα. Και εκεί μετανιώνεις τι χαζομάρα έκανες. Στα 50. Όχι, στη δεύτερη μέρα του γάμου σε λεπτά 50. Έχει προχωρήσει πολλά χρόνια από αυτή τη μέρα αυτό. Μάλιστα. Και τώρα στα 50, ας πούμε, βρήκες γκόμενα τώρα εσύ? Όχι ρε γόρι μου, δεν είπα εγώ αυτό. Είσαι παντρεμένος καταρχήν? Είναι. Εννοείται και παιδιά έχω και όλα. Μπράβο, δεν τώρα είναι δηλαδή γιατί λες γεροντοέρωτα, ας πούμε? Λέω μήπως βρήκες καμιά φιλιναδούλα έτσι? Όχι, δεν κατάλαβες. Που μου είπε ο Ρατόπουλος ότι ο Βαρδινογιάννης ασχολούνταν με την Βάνα Μπάρμπα και με αυτά. Ναι, λέω εντάξει, σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Επειδή βαριούνται τις γυναίκες που τρέχουν όλες τις ξέρεις να κάνουν δωρεές, το να το ανασχολούνται με αυτά, με κάτι πρέπει να ασχοληθούν και αυτοί. Εσύ δηλαδή τη γυναίκα σου δεν τη βαρέθηκες που δεν κάνει δωρεές? Και δεν ήταν ο Βαρδινογιάννης. Για σένα λέω, ας το Βαρδινογιάννη τώρα, για σένα λέω εγώ. Σ' ακούει τώρα δίπλα? Όχι, δεν ακούει καθόλου. Τότε μιλά ελεύθερα. Δουλεύω, κάνω, έχω ξημερώματα, έχω τρεις μέρες τώρα που εφημερεύω. Το θέμα είναι άλλο. Ο Βαρδινογιάννης δεν ήταν με την Βάνα την Μπάρμπα. Εννοείται. Ναι. Με την Κατερίνα τη Στανίση ήταν ο Γιώργος, αν ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, εγώ νομίζω ότι κάτι. Να σου πω κάτι, ρε φίλε, τώρα. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Να είσαι ολόκληρος Βαρδινογιάννης και να πηδάς στη Στανίση, δεν είναι ντροπής πράγματα αυτά τα πράγματα. Άκου τώρα, άκου. Ολόκληρος εφοπλιστής να πηγαίνεις με εκεί την Κυταρίτιδα. Ναι. Έφυγες, να είσαι καλά, καλή. Κατάλαβα. Κοίτα. Οι πλούσιοι τώρα την κόμενα την έχουν σαν την κόμενα, λένε, έχουν συμβούλιο. Αν είναι κόμενα πολυτελείας, θα πάω, λέει, σε καλά φιλανθρωπίας. Έτσι είναι αυτά. Όταν είσαι ολόκληρος Κλίντον και πας με τη Λεβίσκη. Εκείνος ήταν του ταμπάνης. Όταν είσαι τώρα ολόκληρος πεδαράς και πας με τη. Μα έδινα τώρα. Καλά τώρα, εκείνο ο Ομπάμα, να πούμε την άλλη την άχαρη, να πούμε την είχε εκεί πέρα την άχαρη. Ο Ομπάμα τώρα έχει τέτοια γυναίκα. Τι να πω. Μόνο κοντό είχε καλή γυναίκα. Ποιο κοντό? Μόνο κοντό τη Γαλλία. Ο Σαρκοζή. Ο κοντό. Εκείνο είχε τον Ομπάμα. Ο άλλο βγήκε πάλι κι αυτό. Δύσκολο βγήκε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εφημέρευε αυτό γιατρό πρέπει να πει. Έτσι έλεγε, λέει, εφημερεύω τρει μέρε. Να ξαναβγεί να μα πει τι ειδικότητα έχει. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε. Καλώς τον. Ο μονόθαλμος είμαι, ο Μωσέ Νταγιάν, τι κάνετε? Γεια σου Νταγιάν, καλά είσαι? Πολύ ωραία. Καλά, μια χαρά. Καλά. Εν υπηρεσία. Ναι. Πήρα να πω μια καλημέρα και μια καλή αρχή. Ναι. Και όσοι μας έλειψε πολύ αυτό το καιρό που εγώ δεν έκανε εκπομπές. Γιατί σας έλειψα, ρε παιδιά? Εδώ ο Βαρδάκης έφερε το γαλάκο να πούμε το βράδυ. Ο ίδιος το λες ότι το τηλεφωνικό κέντρο είναι άδειο. Εσύ τι πιστεύεις? Δεν ξέρω τι έγινε εδώ, τρεις εβδομάδες έλειπα εγώ. Εγώ παρέλαβα εδώ πέρα ότι παρέλαβα ο Λουτσέσκου. Ναι, χάος παρέλαβα. Τέφρα παρέλαβα. Δεν ξέρω. Πρέπει να γύρισαν αλλού, δεν ξέρω. Κοιμήθηκα, δεν ξέρω τι στο διάλογο να πούμε. Στον πρόεδρο ακούγα. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, και ένα για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι η FIFA, μάλλον η UEFA, η οποία καθορίζει το ποδόσφαιρο μέσα στην Ευρώπη, αίσθησε με τον καταλληλότερο τρόπο τις κληρώσεις για να μπορέσουν οι ομάδες οι οποίες ήταν στα προκριματικά του Champions League να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τους ομίλους και να συμπληρώσουν τους ομίλους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό, ότι δεν υπήρχε περίπτωση, μάλλον καμία περίπτωση, να σταματήσει τον Ολυμπιακό ούτε η Παρτιζάν Βελιγραδίου ούτε η ΡΙΕΚΑ. Ναι. Γιατί τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Ναι. Και εμείς, δηλαδή πρέπει να αντιληφθώ αυτό. Τώρα, δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα που βλέπεις, ας πούμε, ότι ακόμα και το πώς στηθήκαν οι όμιλοι
βλέπει τα μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον όμιλο του Ολυμπιακού, δεν είναι, έχει δοθεί ένα πολύ μεγάλο άλοθη στον στο Μαρινάκη, ότι και να μην περάσει, εντάξει, οκ, okay, δεν έγινε τίποτα, γιατί παίζει με μεγαθύρια. Δηλαδή, Μπαρσελόνα, Γιουβέντους είναι καπαρωμένε στι δύο πρώτε θέσει, και αν είσαι πολύ, πολύ τυχερό, μπορεί να περάσει πώ την Λισαβόνα, που κατά με δεν υπάρχει περίπτωση. Μωσέ, για μένα θα παίξει πολύ καλά ο Ολυμπιακό στην Ευρώπη, να ξέρει. Γιατί θα παίξει το μόνο άνθρωπος. Θέμα, αγαπητέ μου φίλε, και συγγνώμη που σου διακόπτω, όχι, 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 ναι. Θα έχει να κερδίσει. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, δεύτερον, πιστεύω ότι στα μέσα της χρονιάς, κατά την άποψή μου, από αυτά που ακούω, αν και λίγο πολλά χρόνια από τον Πειραιά, έχει αλλάξει. Θα αλλάξει το πλειοψηφικό πακέτο του Ολυμπιακού και θα περάσει στα χέρια των Κινέζων. Κόσκο είναι αυτή. Μόσκο είναι πάντως. Ο Μαρινάκης δεν θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος στον Ολυμπιακό. Μάλλον να είναι το μεγάλο αφεντικό στον Ολυμπιακό. Ίσως γι' αυτό ήταν ο λόγος που ο Ολυμπιακός φέτος και όχι, και όχι την προηγούμενη χρονιά πέσανε πολλά λεφτά για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να οδηγηθεί στους ομίλους. Η ομάδα που έχει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω. Έχει όντως πρόβλημα στο μπακ, έχει όντως πρόβλημα, παίζει με ένα στόπερ και αυτό είναι ο Ρωμαό και μετά τον τραυματισμό του Εμενίκε δεν μπορεί να παίξει μπροστά. Και αυτό φαίνεται. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να πιστέψω ότι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται εκατομμύρια είναι χαζός και δεν έχει σωστούς συνεργάτες δίπλα του. Δεν μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άνθρωπος διαχειρίζεται χρήμα, δεν ξέρει ποιος έχει δίπλα του. Καταρχήν τους είπαν ότι 27 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν μέσα και δεν μίλησε κανένας εδώ. Τσιμουλιά δεν βγάλανε. Δεν βγάλανε τσιμουλιά εδώ. Ούτε πρόκειται να μιλήσει κανένας. 27 εκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο για να μπει μέσα πρέπει να κάνει εγκλήματα. Δεν μίλησε κανένας. Δεν μίλησε κανένας. Δεν βγάλανε κανένα παλέμαχο να μιλήσει. Κότες. Δεν βγήκε κανένας από το κίνημα το οπαδικό. Δεν μίλησε κανένας. Δημοσιογράφος κανένας. Δεν μίλησε. Πούνε, όχι να πούνε, παιδιά, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί υπόλοιπε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αγαπητέ μου, Κώστα, να θέλω να ρωτήσω. Η θύρα 4 μίλησε. Η θύρα 4 μίλησε. Δεν βγάλε ανακοίνωση η θύρα 4. Να μας πει, ναι, πώς γίνεται. Πώς το ερμηνεύεται ο λογιστικός αυτό. Αυτά είναι που θα παίρναμε και δεν πήραμε. Τι είναι αυτά τα 27 εκατομμύρια. Από τα διαρκεία που χάσαμε, τα 5 εκατομμύρια που δεν πήραμε. Τι είναι αυτό. Να ξέρουμε που είμαστε μαθηματικώς ηλίθιοι εμείς. Δεν μας λένε. Δεν βγαίνει. Κοίταξε να σου. Ναι. Κοίταξε να σου κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που γίνεται μπορεί να είναι και μια κροτίδα στον αέρα. Γιατί ο κόσμος, επειδή θα έχει αρχίσει και τσινάει μετά τον αποκλεισμό του Νέσσερσου. Έχει αρχίσει και τσινάει ο κόσμος και φωνάζει και λέει: μα είσαι 5 χρόνια και δεν έχεις κάνει, δεν προχωράμε, δεν χιλιάδεν. Πετάει αυτό με τα λεφτά, ότι προσέχτε, μην τυχόν και φύγω, θα βρεθείτε εκεί που βρέθηκε ο Ηράκλης και βρίσκεται και ο Άρης. Τους δίνει ένα έμισο φρένο. Το βλέπω δηλαδή. Βλέπω ότι υπάρχει και. Ο Σαββίδης έχει κάνει τους παοξίδες ό,τι έκανε ο Μυτιλινέος του Ηρακλειδής. Ακριβώς. Με τη Λινέως και χεζόταν πάνω του Ηρακλειδής που πουλούσαν μαγιά στο Θεοδωρίδη. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, αν φύγει αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης, υπάρχει άλλο Σαββίδης να πάρει τον ΠΑΟΚ? Όχι. Οπότε, θα έρθει ο Βιολίδης και θα πάει το χρέος 200 εκατομμύρια. Οπότε αυτό που του είπε ότι παιδιά, έχουμε ένα λογιστικό πρόβλημα 27 εκατομμύρια. Θα του λέει. Καθίστε καλά, γιατί εγώ τα χωνώ. Μην τυχόν και φύγω και θα βρω. Κάτι τελευταίο. Η γνώμη σου για τον Αντετοκούνμπο, τον οποίο εγώ τον λέω ότι είναι πουλιτάρι. Ποια είναι η γνώμη σου? Προσωπικά για εμένα, θα σου πω ότι και εγώ να ήμουνα. Φρε, και εγώ να ήμουνα και εσύ να είσαι. Ναι. Αλλά τότε πουλά σε μένα ελληνοφροσύνη, να πούμε, και ελληνοφρένεια. Αυτό, ναι. Τα 100 εκατομμύρια, Κώστα, ξέρεις πόσους Αντετοκούνμπο αγοράζεις? Ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Και πρωτού κλείσει να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Καλή συνέχεια, Κώστα μου, καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα και τα λέμε. Τα λέμε. Έγινε, Μωσέ, εντάξει. Τα λέμε, Μωσέ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα. Τουρουρου.
Δεν το βαρδάκι μας κατέστρεψε. Έντε, έντε, εσύ είσαι εγώ μας κατέστρεψε. Ήθελα να ρωτήσω τον Μωσέ, αλλά απευθύνεμαι σε όλους τους Ολυμπιακούς. Ναι. Ήθελα να δεις, όταν λες τέτοιο, πώς λέμε για το. Η κεφαλή δεν φταίει σε μια γενικότερη κατάσταση, γενικότερα. Ναι, κανένα βαρδάκι, κανένα τέτοιο. Ποιο κάνει τα προγράμματα. Ποιο κάνει. Μη σε ρίξα και να σε βέρα. Στον Πάουκ, περίμενε. Στον Πάουκ, ποιο θέλει δηλαδή. Ο Σαββίδης δεν έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή για την κατάσταση. Ο Μίχελ φταίει. Ο Μίχελ φταίει ή ο Ήβιτς ή ο. Ο Μίχελ φταίει. Εσύ είσαι ο τεχνικό διευθυντή εδώ. Είσαι τεχνικό διευθυντή. Ο Μίχελ φταίει. Πώ γραμμέ ελεύθερε. Ελεύθερε είναι. Πε το 2-31-0. Κάτσε που καταντήσαμε τώρα να λέμε τι γραμμέ. Έλα, μη φωνάζει. Ξανά δεν έχει του χρόνου. Βαρδάκι. Εντάξει, μην παίρνει άδεια, ρε παιδί. Την ναι. Εκεί που παραλάβαμε, σαν εκείνη που άφησε ο Κολοκοτρώνης όταν ανέβηκε ο Δράμαλης, να πούμε. Που φύγε και έκαψε το άργο όλο, ναι. Να πούμε. Να μην έχει η καμένη γη. Όπα, να μου σβήνει άμα. Πότε ανοίγεται το καφέ, πολλά μηνύματα. Θα τα πούμε αυτά. Ένα, γραμμή, ένα μήνα θα γίνει καλή δουλειά όμως. Γιάννη, πάρε καμιά γραμμή εδώ γιατί βαράει. Ένα εδώ, ο Δράμαλης είναι. Μιλάτε για Πασόκ, μιλάτε για Πασόκ να γεμίσουν οι γραμμές. Μην μιλάτε για Παλάτη κι αλλιώ όλοι άμπαλοι είμαστε. Η Ελλάδα είναι ακόμα προηγμένο κοτέτσι, αφού πετούν ακόμα τα σκατόγαρτα σε κηχητεία δίπλα στις Χέστρες, λέει. Ναι. Ο 903. Εντάξει. Όσοι σκούζουν στις φωτιές και λένε απουσιάζει το κράτος, δεν σκούζαν όταν έλειπε το κράτος και χτίζανε παράνομα σαν στα παλιά καμένα επάνω. Να τα γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Έλα, φίλε. Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, γιατρέ. Έλα, γιατρέ. Γιατρέ. Πρώτος βγήκα, δεν έχω μισό λεπτό που πήρα. Μπαμ, ρε. Οι γραμμές εδώ πέρα βαράνε αβέρτα τώρα, που με ελεύθερες είναι, γι' αυτό βρήκες αμέσως. Καλησπέρα και στα παιδιά, ο Γιάννης είναι μέσα. Ναι, μέσα είναι. Καλησπέρα και στο Γιάνναρο. Καλησπέρα. Καλή χρόνια να έχουμε παιδιά όλοι. Κώστα μου, θυμάσαι πριν από κάτι χρόνια η Πιζαγοράκη που είχε βγει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είχε μπει μέσα επειδή έπαιξε στην Ευρώπη. Ναι, κάνανε αβάντα το Ζαγοράκη. Κάνανε αβάντα το Ζαγοράκι καταφερέφωνα εκεί πέρα που κάναν δουλειές μαζί του με κάτι διαφημιστικές εταιρείες και ιστορίες και το βγάλανε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα και τα βόδια οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τα πιστεύανε. Έχουμε ευθύνη μεγάλη γι' αυτό. Εγώ βέβαια φώναζα, έβριζα, αλλά ήμουν ο τρολός του χωριού ούτως ή άλλως. Και ποιοι σε παίρνανε και σε βρίζανε που έβριζαν. Βρίζανε τα βόδια, βρίζανε τα ζώα. Ναι, βρίζανε. Κοίταξε, για μένα στην Ελλάδα και στον οπαδό υπάρχει ραγιαδισμός μέσα. Δηλαδή θέλουν όλοι τον πατερούλι. Ένας μπάρμπας μου πέρα πολύ πετυχημένο για τον Σοκράτη, για τον Κόκαλη. Είχε πει, μου θυμίζει, λέει, ένα δικό του μπάρμπα στην κατοχή, ο οποίος χαζογελούσε έτσι και κοκορευόταν πως έκρεψε δύο τενεκέδες ράδι από τους Γερμανούς. Ναι. Αυτό ακριβώς ψάχνουν όλοι. Έναν τέτοιο πρόεδρο. Πρέπει να καταλάβει ο Παοκτσής, ο Ολυμπιακός, ο οποιοσδήποτε, ότι ο κάθε Σαββίδης, κάθε Μαρινάκης, κάθε Κόκαλης, έρχεται στην ομάδα επειδή θεωρεί ότι θα αποκομίσει κέρδος. Δεν έρχεται για την ψυχή της μάνας του. Και θα φύγει όταν θεωρεί ότι μπαίνει μέσα ή ότι δεν αποκομεί το κέρδος που είχε σχεδιάσει. Το αν λοιπόν ορισμένοι νομίζουν ότι με την κριτική τους θα διώξουν το Μαρινάκι ή το Σαββίδι ή τον οτιδήποτε και γι' αυτό λένε μη μιλάς θα φύγει, νομίζω ότι κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και απλά σκύβουν το κεφάλι. Και σε τελική ανάλυση θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ δεν πήγα ποτέ στο Μαρινάκι στο γραφείο να του πω «Ρε Βαγγέλη, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, σώσε την ομάδα μου τώρα που φεύγει ο Σοκράτης, σε παρακαλώ και εγώ δεν θα μιλάω». Θα το κάνει μόνο η original. Ούτε ο Παοκτζής πήγε στο γραφείο του Σαββίδη, ούτε ο Γαύρος πήγε στο γραφείο του Μαρινάκι, ούτε κανένας άλλος κάπου. Άρα θεωρούμε ότι αυτοί ήρθανε, έκαναν μια επένδυση, βάζουν τα λεφτά τους, πληρώνω εγώ σαν οπαδός και υποστηρίζω το εγχείρημα, είτε με εισιτήριο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και κατά συνέπεια αφού πληρώνω έχω δικαίωμα να κρίνω. Όταν όμως κύβεις το κεφάλι σαν οπαδός και λες πω μην πω τίποτα, μην μου φύγει, μου θυμίζει την εποχή. Όχι μόνο αυτό, είναι και το άλλο. Όχι μόνο αυτό, είναι και το άλλο. Όταν αποσκοπείς κάνα δουλειά, κάνα μεροκάματο, κάνα διορισμό, έτσι. Εκεί πάλι είναι άλλη ιστορία. Όχι, εγώ οι οπαδοί κάνω μια αλφακριτική όπως έκανε και η Θύρα 4. Εγώ που βλέπω είναι ότι οι δημοσιογράφοι δείχνουν πολύ μεγάλη υποτακτικότητα. Κοίταξε, ο δημοσιογράφος. Η Θύρα 4 έβγαλε μια πολύ ωραία ανακοίνωση. Να το πούμε έτσι, ο Μπαρμπασάβος ο Θοδωρίδης λέει αυτά που λέει, γιατί ακριβώς γι' αυτό έχει το πόστο. Για να πει αυτά που λέει. Ο δημοσιογράφος από ένα σημείο και μετά πρέπει να αποφασίσει ή θα διακινδυνεύσει την καριέρα του.
για να τα βάλει με το οποιοδήποτε καθεστώς της ομάδας που υπηρετεί, είτε θα γλύφει. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι το πλήρωσαν αυτό το πράγμα και βρέθηκαν εκτός πιάτσας. Οι περισσότεροι όμως έγλυψαν. Επειδή είστε και αριανοί, θυμάστε τι γινόταν όταν είχατε τον Πάγιβιτς προπονητή που κοιμόταν στον πάγκο ώρες ώρες. Θυμάστε τι λέγανε οι σουπεράδες. Μη μιλάς γιατί θα σηκωθεί να φύγει. Τότε που θέλαμε να πούμε. Αλήθεια είναι αυτό. Τα θυμάστε αυτά. Αλήθεια είναι. Τι είπαν οι σουπεράδες. Μη μιλάς, λέει, γιατί θα φύγει ο Μπάγκεβιτς. Αφού κοιμόταν στον πάγκο ο Μπάγκεβιτς ώρες ώρες. Όταν κοιμόταν στον πάγκο, τα θυμάστε. Πρώτη αλλαγή στο 83 γινόταν. Ο Μπάγκεβιτς πάντα σαν προπονητής είχε το μειονέκτημα ότι ήταν κακός coach. Ήταν πολύ καλός προπονητής, αλλά κακός coach. Αυτό το είχε πάντα το μειονέκτημα. Μέσα στο μάτι κοιμόταν. Εξετάζουμε την άποψη των οργανωμένων που θα πει στον απλό οπαδό, μη μιλάς γιατί θα φύγει. Όχι, εγώ διαφωνώ να δίνει κάποιο. Στο Ζαλτίδι το λέγανε το μη μιλάς. Σήμερα δεν μπορούσε να το πούνε οι σουπεράδες μη μιλάς. Θα το πούν στον Τζαλτίδη, α το πούν στον Μπουγάτσα, τον Ντρούνικ που έκαναν εκπομπές του δημοσιογράφου του Άρη. Σε εμά τι να πούνε στον Τζαλτίδη. Το θυμάσαι. Τα ξέρουμε, μωρέ. Αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αν, εγώ το έχω πει άπειρες φορές, αν θέλετε να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο Σαββίδης, όσοι δεν βαριέστε, κοιτάξτε τι γίνονται στις μεταγραφικές περιόδους του Ολυμπιακού επικόκαλη από το 2002 και μετά. Έφυγες. Τον κόσμο. Έφυγες. Έφτανε στο τέλος στις μεταγραφές, ναι. Δεν έκανε τίποτα και σε τελική ανάλυση σου έπαιρνε 10 και έδινε τα 5 πίσω. Ο Κόκαλης ξέρεις τι έλεγε. Εγώ έχω κανονίσει να βγάζω 10 τον Ολυμπιακό. Αν βγάζω 6 σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μου χρωστάει 4. Μιλάμε για κέρδος, έτσι. Αυτή ήταν. Αλλά έβγαζε 20. Παράδειγμα. Αλλά έβγαζε 20. Μην το παίρνεις μετρητής και εσύ, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, έβγαζε 20, αλλά τάχωνε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, επειδή άκουσα ότι θα ανοίξετε και κάποια δουλειά με κάποιο καφέ. Ναι. Τις καλύτερες ευχές μου, παιδιά, να πιάνε. Δεν είναι καφέ, στέκι είναι. Στέκι, ό,τι είναι. Μαρμίτα λέει, λέει όπως το λέει, είναι στέκι. Ναι. Στέκι. Και άντε, όπως είπα, καλή χρόνια να έχουμε, παιδιά. Να σε καλά, φίλε. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και ανοίγουμε γραμμές πάλι, είναι δύο περιμένουν. Πάμε να τη φτιάξουμε τη δουλειά πάλι. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έλα, καλημέρα. Ναι. Αρχηγέ, εγώ ακούγομαι. Ναι, φιλέ, ακούγεσαι. Πολύ ωραία. Έχω την ώρα ανοιχτή ακρόαση τώρα και αυτό έχουμε να ακούμε καλά. Δεν σε ακούω, ρε φίλε, καθαρά. Καλύτερα τώρα. Βγάλ το Bluetooth, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Βγάλε την ακρόαση. Ένα λεπτό. Άντε, κάνεις ένα λεπτό και εσύ σαν το βαρδάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούγουμε. Ναι, ακούγησε τώρα, ναι. Καλύτερα, ωραία. Τώρα σαν να κάνεις καμάκι στον μπαρ, σε ακούω καθαρά. Ναι. Πρώτος. Λοιπόν, Νίκος από Ελβετία, χαίρομαι που μιλάω. Από τη Σουίτζερλαντ. Ελβετία. Από Σουίτζερλαντ, από Ελβετία, ναι. Ποια πόλη. Εργασία και χαρά. Κοντά στη Λουκέρνη. Λουκέρνη. Μάλιστα. Ετών. Λοιπόν, καλύτερα από Γερμανία τέλος πάντων και εδώ πέρα μην νομίζετε, τα σκατά είναι όλοι τους. Λοιπόν. Γιατί ρε φίλε, κύριε φίλε, ο κόσμος από την τέτοια δεν αυτοκτονεί, να πούμε, ο κόσμος από τη Βαρεμάρα και γιατί από την Αθήνα. Γιατί να αυτοκτονήσει, ρε, μια χαρά είναι. Τα μάτα ρε, στη Σφιγκοφωλιά πήγες, ρε, μια χαρά είσαι, άνθρωπος 3.000 ευρώ. Έλα ρε φίλε, την έχω δει την Ελβετία πέρυσι, 3 φορές είχα έρθει εκεί πέρα.
ο κόσμος αυτοκτονεί εδώ πέρα και πάρα πολύ στην Φιλανδία και Σουηδία εκεί πέρα. Γιατί φίλε μου, εδώ πέρα υπάρχει έλλειψη ήλιου. Έλλειψη ήλιου όταν έχει. Όταν δεν χτυπάει ο ήλιος πάνω στο δερματάκι. Ας έρθουν εδώ 42 βαθμοί Κελσίου τον Αύγουστο. Ρε. Να πάθουν κανένα έφραγμα από την ασφυξία, να δέρουν ήλιο. Ελβετέ τώρα, θα έρχομαι εγώ εκεί πέρα, καθαρίζω κάνα 10 χίλιαρο του μήνα και θα με λείπει ο ήλιος τώρα. Πάει πολλά στρέλα. Πες με το πόνο μου εσύ εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, 10 χιλιάρια τα πιάνουν τα 3-4%. Μια χαρά τα πιάνουν 3-4%. 10 χιλιάρια δεν είναι τότε, αλλά χτυπάς. Μέσο ώρα να 6-7 χιλιάρια. Αλλά είναι πάρα πολλά. Όχι, και εκεί ώρα... το ενίκιο, φίλε, είναι 2 χιλιάρια όμως. 2-3 χιλιάρια είναι το ενίκιο. Δώσε 2-3 χιλιάρια φράγκα είναι το ενίκιο. Και με 1500 περίπου βρίσκει ξανά. Εδώ να δεις κάτι γονείς που πουλάνε 70 τετραγωνικά να κάνει μαγαζί του σαν 2,5 χιλιάρια θέλανε. Εδώ να δεις κάτι επιχειρηματίες. Ας τα έχουν νίκια στα ρε φίλε. Τρία χρόνια στόρια, μην δεις που ήταν εκεί μέσα. Μια που μιλάμε και για τον επιχειρηματικό τομέα, να σας πω λίγο και την άποψή μου, γιατί εργάζομαι και στον τέλος πάντων. Εγώ ασφάλειες κάνω, αλλά έχω εργαστεί και στον επιχειρηματικό τομέα. Ξέρεις ότι το μαλάτε. Να μιλήσουμε λίγο για τον πρόεδρό μας, τέλος πάντων. Ποιος λοιπόν, είναι ο πρόεδρός σας? Να σας πω λίγο. Ο Σαββίδης. Λοιπόν, να σας πω λίγο την άποψή μου, ακούστε με λίγο. Για πες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι οι παοξίδες κατά κάποιο τρόπο τον Σαββίδη, γιατί αν δεν ήταν θα παίζαμε με κανέναν Αιγινιακό πιστεύω ή θα παλεύαμε. Ναι, ευχαριστήστε και τον Τσίπρα που έβγαλε τον νόμο γιατί έπρεπε να δώσετε καμιά 60 και πληρώσατε 10. Ευχαριστήστε και τον Τσίπρα. Λοιπόν, ότι έβαλε. Την ουρά του Πασόκρα που μένει. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ τίνω πολύ πιο πολύ προς τα δεξιά, δεν έχω τέτοιες τάσεις τέλος πάντων αριστερές. Πέρα από αυτό, λοιπόν, πάμε στο ζουμί. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ναι. Αν είσαι πρόεδρος και έχεις πάρει την απόφαση ότι εδώ πέρα κάνεις πράξεις και κινήσεις επιχειρηματικές, είσαι ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος που παίρνει παίκτες των 800.000, των 1,2 εκατομμυρίων και να τους κάνει παίκτες 4-5 εκατομμύρια, να τα δώσει και να αρπάξει από 3 παίκτες 6, 7, 8 και 9 εκατομμύρια και να πάει λίγο από την Όβο και τα λοιπά, ώστε να κρατήσει λίγο την επιχείρησή του στους μαύρους αριθμούς που λένε τέλος πάντων, να βγάζει κάποιο κέρδος, άσχετο που μπαίνει μέσα, αυτό κάνει. Πώς μπήκε μέσα ρε φίλε 25 εκατομμύρια, τώρα μας τρελάνεις. Αυτό που λες δεν το κάνει όμως. Δεν του έχει βγει, αν εξαιρέσεις 3-4 παίκτες, δεν του έχει βγει και αυτό που λες. Δηλαδή ενώ ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο πουλάει καραβιές, ο Σαββίδης τι έχει πουλήσει, 4-5 παίχτες. Σίγουρα δεν το έχει βγει. Και πάλι φτύνω 3-4 χρόνια. Από τον Λούκας Πέρθ μετά το χάος, τέλος. 3-4 χρόνια όσοι είναι κοντά του τον φάγανε πάρα πολλά λεφτά. Καλά τον κάνανε αφού δεν ήξερε. Άμα δεν τον ήξερε. Να φρόντιζε να έχει καλούς συνεργάτες, δεν τον φταίει κανένας. Έτσι ακριβώς. Και εμείς που κάνουμε κριτική μας βρίζουνε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά δεν μας βρίζει η οικογένεια Σαββίδη, μας βρίζουν αυτοί που τον τρώνε. Κατάλαβε τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Και του, ναι, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να φύγω. Ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι ο σκοπός μας, όσοι γουστάρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ., ένα είναι ο σκοπός να πέσει ο γάβρος από εκεί πέρα που είναι. Εντάξει. Λοιπόν, για να πέσει ο γάβρος από εκεί που είναι, δεν μπορείς. Τώρα ο γάβρος θα πάρει 25 εκατομμύρια που πέρασε τα Champions League κτλ. 30. Δεν μπορείς να βάλει 3 και 4 εκατομμύρια. 30. Δεν μπορείς να βάλει 3-4 εκατομμύρια να θέλεις να παίξεις η ομάδα σου που κάνει 30-40 εκατομμύρια. Με ανθρώπους που κάνουν 80-90 εκατομμύρια, κατάλαβες, για να πεις ότι ξέρω εγώ θα πάρω τώρα το Μιστακίδη και θα το δώσω 15 εκατομμύρια στη Ρώμα, θα πάρω τώρα το Δημητρίου και θα τον δώσω 7-8 εκατομμύρια στην Ίντερ κτλ. Θα παραμείνεις απλά πρόεδρος Β' κατηγορίας. Αν θέλεις να ρίξεις το γάβρο, μία είναι η λύση. Ναι. Θα πάρεις 15 ζεστά εκατομμυριάκια, θα μπεις κι άλλο μέσα, ναι. Θα βάλεις παίχτες στο κέντρο με 4 και 5 εκατομμύρια αξίας, όχι 1,2 και 2,1 κτλ. Θα δώσεις 15 ζεστά για 3 παίχτες, μπορεί και 2, οι οποίοι θα ξέρουν να δίνουν πάσεις κτλ. Στον Μιστακίδη. Κοίταξε φίλε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί μόνο με το που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, την άλλη μέρα η ΠΑΟΚ έβγαλε ζημία, την οποία θα καλύψει ο Σαββίδης. Λέει ο Σαββίδης λοιπόν, ότι εγώ. Μην περιμένετε να σας φέρω παιχταράδες, πρέπει να καλύψω τη ζημιά. Έτσι. Θέλετε να σας αφήσω άνοιγμα? Θέλετε όταν φύγω να βρείτε βιολίδιδες εδώ πέρα ανοιχτούς? Τι θέλετε? Αυτό μπαμ τώρα, την άλλη μέρα, μπαμ μπαμ, το βγάζει έξω. Μπήκαμε μέσα, λέει. Φυσικά θα μπεις μέσα. Κάτσε ρε, ναι, ρε, αγόρι, αλλά αυτό έγινε τώρα. Εμείς έχουμε 5 χρόνια που είμαστε Europa League. Και μας λένε εδώ και 5 χρόνια θα φέρουμε παιχταράδες, θα φέρουμε. Και με φέρουν πάντα με 1 και με 2 εκατομμύρια και άρα δεν σε φέρουν παιχταράδες. Δεν γίνεται. Για να μεγαλώσει η ομάδα, θα βάλεις 15, θα πάρεις πρωτάθλημα και θα πάρεις τον άλλο χρόνο τα 20-25. Εντάξει, θα δώσεις και 10 σε μισθούς και θα πεις αυτό το χρόνο πήρα ένα πρωτάθλημα, όσα έβαλα έβγαλα. Αλλά τι γίνεται, τον επόμενο χρόνο
θα έρθουν παίκτες οι οποίοι θα θέλουν να παίξουν Champions League. Οι οποίοι παίκτες θα αναδείξουν και τους μικρότερους και τον εαυτό τους και θα μπορέσει μετά να κάνεις και 2-3 αγώνες. Θεωρητικά μιλάς, Ελβετέ. Θεωρητικά μιλάς. Θεωρητικά. Ναι. Θεωρητικά. Δηλαδή, αυτό που λες είναι το λογικό πρακτικά. Και αυτό που έπρεπε να γίνει σε κάποιο σχεδιασμό. Είναι πολύ λογικό. Ωραία το λες. Δεν γίνεται. Ναι. Επιχειρηματικό, αυτό είναι επιχειρηματικό μυαλό, ρε παιδιά. Εμείς και τη λέμε πάντα οι πολιτές. Όσα πρώτα δίνεις και μετά περιμένεις να πάρεις. Όταν δίνεις 800.000 και 1,5 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια, άντε με λίγο κολοφαρδίνα να τα κάνεις 6-7. 6-7 κάνει ο μισός ο Ρίτσος. Που είναι Ρέτσος, πώς λέγεται, που είναι το γάβρο τώρα. Κατάλαβες. Δεν γίνεται. Θα βάλεις 15, θα το βουλώσεις, θα δώσεις και 10. Και 10 σε μισθούς, θα τα κάνεις 25, θα πάρεις πρωτάθλημα. Εντάξει. Θα έρθουν Champions League. Αν βάλεις το Ρέτσο τη φανέλα του ΠΑΟΚ και αξίζει 5 εκατομμύρια. Θα κάνεις τουλάχιστον πρωταθλητισμό. Πρωτάθλημα δεν ξέρω αν θα πάρεις, αλλά πρωταθλητισμό θα κάνεις. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Αν ο Μαρινάκης εκδιωχθεί, τον κυνηγήσουν, σωστό, τον βάλουνε και ο Ολυμπιακός περάσει σε μια περίοδο διετίας, τριετίας μιας κατάστασης μεταβατικής. Τότε μπορείτε να πάρετε πρωτάθλημα. Μέχρι τότε. Δεν είναι κρίμα όμως έτσι. Δηλαδή, και αυτό που τους λες, αν εσείς φέτος δεν πάρετε και φέτος. Γιατί με ποια λογική τους λες αυτούς. Που τους λες, αν και φέτος δεν πάρετε πρωτάθλημα. Πήραν το γραμμένο. Βρε το γραμμένο και ξεγραμμένο, βρε τώρα. Το γραμμένο και ξεγραμμένο. Η UEFA κάνει κουμάντο από πίσω. Πάνε κόσμο. Η UEFA κάνει κουμάντο. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Αυγερίνε, σταμάτα ρε. Άντε ρε, πού είσαι, πες τους λίγο για μπάλα εδώ, για το κούτρι μάλλον ακόμα. Πού είσαι. Πού είσαι ρε Αυγερίνε. Άντε ρε, εδώ πέρα με λέει αριστερό μπακ. Τη Γιουβέντους με το κούτρι θα πας. Με το κούτρι και θα το πουλήσεις και 20 εκατομμύρια. Να μιλήσω. Αυγερίνε, πουλάς ο παδιλίκι στους ακροατές σου. Εγώ. Ποιο πρωτάθλημα να πάρει φέτος ρε, άμα τρελάνεις ρε. Τι πίνεις, λιγμένα, μα τρελάνεις. Γιατί να μην τον πάρει ρε. Άντε ρε, δεν θέλω να σου πω τίποτα γιατί είσαι φίλος ρε, που σε αγαπάω. Με τον Μπεν Σεντερφόρ ρε, γιατί να μην τον πάρει. Άκου λίγο, έλα, έλα. Λαϊκιστή, το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Super League ποιο είναι, ξέρεις, από όλες τις ομάδες. Ποιος το έχει, παίκτης το έχει, ξέρεις. Το πιο ακριβό συμβόλαιο. Ναι, κούνα το κεφάλι σου λίγο και σκέψου, ποιο είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο. Για βοήθαμε. Το 2,3 εκατομμύρια ευρώ, εμενίκε. Περίμενε, εσύ το ξέγραψες επειδή έπαθε θλάση. Τι έπαθε, έσπασε το πόδι του, έπαθε χιαστό. Μια θλάση έπαθε. Ναι, το φως γράφει για τον Τζούρτζεφ, δεν στο πάγω. Το φως γράφει για τον Τζούρτζεφ, δεν στο πάγω. Το φως ξέρει τόση μπάλα όσο ξέρει και ο Σαββίδης. Μα θελάνει τώρα. Πάει ο πρόεδρος του Φωτός, πέθανε. Άλλοι γράφουν τώρα. Τέλος πάντων. Ο Νικολαίδης έφυγε. Φάγανε τον Κωνσταντουδάκη, ρε φίλε. Μόλις πέθανε λοιπόν, ο Νικολαίδης. Ακούσε με, ρε φίλε, τώρα. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα χωρίς να έχεις δει το σέντερφορ του Ολυμπιακού. Ακόμα δεν έχει παίξει. Λοιπόν, ο Τζούρτζεβιτς. Να σου πω κάτι για τον Τζούρτζεβιτς. Θα κάνει μεγάλο λάθος αν δεν τον πάρει, αν και τον έχει κλείσει. Ο Αλέφαντος μας είπε ότι τους αναλύσαμε σήμερα όλους. Τους υποψηφίους. Να σου πω λίγο για τον Τζούρτζεβιτς. Τον έχει δει τον Τζούρτζεβιτς καταρχήν. Ναι, είδαμε. Άκου. Πήραμε στιγμιότυπα από όλους τους υποψήφιους. Και καταλήξαμε στο Μιραλάς και στο Τζούρτζεβιτς. Στο Μιραλά δεν τον παίρνεις. Δεν τον παίρνεις στο Μιραλάς. Πάμε στο Τζούρτζεβιτς λοιπόν. Αυτός είναι ο καλύτερος. Φίλε, άμα έρθει ο Μιραλάς είναι για επίπεδο άστο. Δεν κάνει για Ελλάδα. Φίλε, πολύ μπροστά. Ρε παιδάκι μου, εμείς δείξαμε σήμερα όλους τους υποψήφιους στην τηλεόραση. Λοιπόν, να σου πω εγώ μια είδηση τώρα. Ναι. Ο Τζούρτζεβιτς. Καταρχήν ο Τζούρτζεβιτς έχει κλείσει το Ολυμπιακό. Άσε τώρα που το λένε. Είναι πολύ καλή μεταγραφή από αυτά που είδαμε. Να σου πω ότι παίχτη είναι επειδή δεν το ξέρει. Με δύο λεπτά που είδε δεν μπορεί να το ξέρει τον παίχτη. Εγώ δεν ξέρω ο φίλος ο Στεφανάκης εκεί που βλέπει μπάλα μα. Εγώ βλέπω, ναι. Λοιπόν, άκου Στεφανάκη τι παίχτης είναι. Ξέρω. Είναι μια μίξη ανάμεσα Νικολαίδη και Βαζέχα. Εκτελεί τον πρώτο χρόνο, ξέρει μπάλα. Καταρχήν είναι γρήγορος. Και είναι ελαφρώς πιο ψηλός. Και γρήγορος είναι. Είναι γρήγορος αλλά δεν είναι τόσο γρήγορος. Δεν είναι στυλ Μιραλάς γρήγορος. Ναι, δεν είναι στυλ Μιραλάς. Δεν μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Ναι. Σωστό. Όχι, εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Σωστό. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Το μόνο που δεν έχει είναι τον όγκο. Αλλά και αυτά τα center forward που έχουν τον όγκο δεν μπορούν να τρέξουν, ρε φίλε. Πιο αργά από το replay. Δεν το μπορεί να τα έχει όλα να παίξει, ρε φίλε. Κάποια χαρακτηριστικά. Ένα ο Λουκάκο έχει και παίζει στη United. Λουκάκο. Εντάξει, σε αυτό το στυλ. Ούτε αυτό σε μένα δεν μου αρέσει. Δεν είναι τόσο ταχύς. Ναι, είναι, αλλά όχι τόσο. Εντάξει, απλώς άμα πάρει φορά ο Λουκάκο δεν σταματιέται. Ακούστε, ναι, συμφωνώ. Ακούστε τι παίχτης είναι ο
τέτοιο, ο Τζούρτερ, για να μην γελάσει ο κόσμο, δεν το συγκρίνω με αυτόν. Απλά σου λέω χαρακτηριστικά. Το στυλ του, ρε παιδί μου. Το στυλ του, μπράβο. Είναι με τον Τόρε που έχει Ατλέτικο Μαδρίτη. Μπράβο. Βάλτε το μυαλό σα λίγο να δουλέψει πώ παίζει. Δεν σου είπα ότι είναι ο Τόρε, εντάξει. Ο Τόρε είναι παγκοσμία κλάση. Είναι σε αυτό το στυλάκι. Εκτελεί στο πρώτο χρόνο. Ξέρει μπάλα, μοιράζει. Προχθέ έπαιξε με την. Μπορεί να βγει και στη συμμετοχή, έτσι. Ναι, ξέρει πολύ μπάλα, ρε. Το πρώτο γκολ που βάζει ο. Θα απεγκλωβίσει και το Φορτούνι αν το πάρει αυτόν. Είναι μεγάλο παίκτη. Την άλλη φορά. Θα απεγκλωβίσει και το Φορτούνι. Να σε πω εγώ ότι θα απεγκλωβίσει. Τα 3 εκατομμύρια θα τα κάνει 15 σε ένα χρόνο. Αυτό ναι, θα, φίλε. Αυτό την θα άλλη γίνει. Φορά έλεγε ο Ραπτόπουλο για τον Βραζιλιάνο που είχε. Και τι παιχταρά ήταν αυτό. Δεν ξέρω εγώ πώ τον έβγαλε άχρηστο να με τρελάνε. Ποιον αρέ. Το κούτι, ρε. Όχι, ρε, τον Βραζιλιάνο που είχε Παρτιζάν, ρε, από αριστερά, ρε, που τον έβγαλε άχρηστο. Α, που τον ήθελε ο Πάουκ και έφτιαχνε 5 εκατομμύρια αυτό. Με παιχτούρα μεγάλη, ρε. Λεωνάρντο. Πώς το λέγανε, Λεωνάρντο. Λεωνάρντο. Πώς το λέγανε, Λεωνάρντο. Ναι, παιχτούρα μεγάλη, ρε. Αμα τρελάνεις εσύ, ρε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αριστερό μπακ που λες. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει κι άλλο αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν παίξει ακόμα. Τα center back δεν έχουν παίξει δύο παιχνίδια συνεχόμενα τα ίδια center back, έτσι. Και τα λάθη που γίνανε προχθές που τρώγαμε τις φάσεις, όλα ήταν από τα αμυντικά χαφ. Έτσι, δεν φταίγανε κανένα center back. Έλα και στον αέρα κάτι πλάγια, κάτι ιστορίες. Ο Τζίτζα φαίνεται ότι είναι πίσω ακόμα σε φυσική κατάσταση. Άμα βελτιωθεί. Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια σε τέσσερις μέρες. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά, άμα δεν φορμαριστούν, δεν γίνεται. Όταν θα παίξουν με τη Ρεάλ ή με την Βαρσελόνα και με τη Γιουβέντους, θα είναι κλειστές οι γραμμές. Δεν θα τρώνε αυτές τις φάσεις που τρώνε τώρα εδώ πέρα που βλέπεις εσύ και λες Ραπτόπουλες, θέλουμε αμυντικούς. Όχι ρε φίλε, όλους τους καλύτερους αμυντικούς του κόσμου. Δεν σου μίλησα για χαφ εγώ. Σέντερ μπακ. Μένα τα χαφ του Ολυμπιακού μου αρέσουνε. Σέντερ μπακ. Α, και ο Ζιλέτ μου αρέσει και πιο πολύ ο Φόε. Εσύ δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ τι λες, ο Κούτρης και ο άλλος και ο Μαρ στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα, παίζουν εξτρέμ. Έτσι. Full back είναι αυτό. Κοίταξε. Περίμενε να σου πω λίγο. Ο Κούτρης είναι και κοντός, Περίμενε, γιατί ο Μάρτι είναι ψηλός. Ναι. Με δυο. Ναι, η τετράδα σου λοιπόν. Η τετράδα σου μέσω όρο ύψος. Αν βάλεις και το Ρωμάο με το Ρέτσο, ας πούμε. Δεν είναι. Ρωμάο, ρε φίλε, άστο, ξέχασε το. Εκεί θα παίξει ο Σέρβος. Που είναι 1,98. Ο οποίος είναι αργός, Καμίλα. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο. Εντάξει, σωστά. Συγγνώμη δηλαδή. Θα έχει γρήγορο το Ρέτσο και πιο ψηλό και δυνατό το Σέρβο. Ο Άρσεναλ που παίζει με το Μέρτενσάγκεν τι είναι δηλαδή. Γρήγορο. Τα τρώει, είδε τι τρώει η Άρσεναλ με το Μέρτενσάγκεν. Δεν παίζει τώρα ο Μέρτενσάγκεν. Έχει και τέτοιο. Δεν παίζει. Αυτοί οι προπονητές που παίρνουν αυτούς τους παίχτες είναι χαζοί. Όχι. Δεν μπορούν να πάρουν δύο μηχανάκια, δύο μαυράκια που είναι γρήγορα και να τα κάνουν center back και να παίξουν. Όπως με έλεγε εδώ πέρα. Το back να ξέρει μπάλα, να βγάζει την ομάδα μπροστά. Στην ουσία τι είναι τώρα τα back. Τα center back πρέπει να είναι στην ουσία τα παλιά αμυντικά χάφ. Βγάζει ο Ρέτσος, βγάζει. Θυμάσαι που μαλώναμε για το center back του Άγιαξ, το μαύρο, το Σάντζες, που εγώ τον έλεγα παιχτούρα και άλλος τον έλεγε δεν κόβει, λέει. Ο Ραπτόπουλος μαλώναμε. Αυτός που πήρε τότε ένα 50 εκατομμύρια. Α, αυτό, Σάντζες, ναι, 20 χρονών τον είδα, λέω αυτός είναι παιχταράς. Πουλήθηκε αυτός και ο Άγιαξ δεν βγήκε Ευρώπη. Ναι, είδες. Ναι. Τώρα τι να ρε Ρατόπουλε, μην τα ισοπεδώνεις όλα ρε φίλε. Ενώ είσαι ωραίος έτσι, ναι. Προσπαθείς να πας κόντρα και τα ισοπεδώνεις όλα. Δεν πάω κόντρα. Περίμενε να σε ρωτήσω κάτι άλλο που προβληματίζει για Ολυμπιακό και μπορείς να μου το λύσεις εσύ. Για πες. Πριν με ρωτήσεις, θα σου πω, θα σου πω κάτι άλλο. Ξέρεις ποιο παίχτη πήγε να πάρει τώρα ο Ολυμπιακός? Το Μυραλάς. Ναι. Δεν μπορεί να έρθει με ένα, δεν τον αφήνει. Και ξέρεις για ποια θέση τον πήρε. Δεν τον έπαιρνε για center back. Για extreme. Για center four. Yeah. Θα τον έπαιρνε για αριστερό half. Μπράβο. Και όταν λέμε αριστερό half, θα έπαιζε με τριάδα μπροστά. Ναι. Ο Μυραλάς σε αυτή τη θέση έβαλε 20 γκολ. Κατάλαβες τι λέω. Ωραία. Όταν πουλήθηκε ο Ριέρα και πήγε από εκεί, τον έβαλε ο Βαλβέρδε, έβαλε 20 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατάλαβες και τα καλύτερα μάτς στο Champions League. Εντάξει, έπαιζε και ο Τζιμπούρ. Κοίταξε, ο Μυραλάς μπορεί να παίξει φορ σαν δεύτερο, όταν παίζει με δύο. Ο Μυραλάς μπορεί να παίξει και πρώτο, ρε. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί στην να Ελλάδα, ναι. Όχι, δεν παίζει εδώ. Στην Ελλάδα, ναι, εντάξει. Πες με στα γρήγορα που έχω απορία τι γίνεται με Ταχτσίδη και Μαθατάκο. Τίποτα. Να σου πω κάτι, ο Σιώπης θα φύγει. Ναι, κακός. Μάλλον θα φύγει και κρίμα, ναι. Κρίμα. Ήμουνα προχθές στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, και του είχα δίπλα. Είχα τον Κούτρι, ήταν εκτός αποστολή, τον Ταχτσίδη και τον. Πώς το λένε, το Σιώπη. Και το Σιώπη. Καθόμασταν εκεί και έβλεπα ρε φίλε το Μίλιτς που έχουμε αριστερό μπακ. Είχε ένα μαυράκο εκεί, Λαμία, γρήγορο. Ναι.
και τον έφτανε και τον πέρναγε στη ταχύτητα, έτσι. Και λέω, ρε γαμότο, τόσο αργός. Του λέω του Κούτρη, φίλε, του λέω, αυτό να μα ξεκινήσει, του λέω μαζί, του ρίξει δύο φορτηγά, του λέω. Δεν πρόκειται να χάσει τη θέση. Γέλαει. Ο Σιώπης έχει πέσει κάτω από τα γέλια. Ναι, άνετα. Άρα ο Σιώπης είναι ότι θα φύγει. Κρίμα, 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 κρίμα παιχτούρα. Δηλαδή να φάει το Σιώπη για... και να βάλουν μέσα τον Ταχτσίδη. Το Ταχτσίδη. Το Ζηλέ να βάλει. Ο Ζηλέ θα παίξει. Δεν το Ζηλέ θα τον βάζουν. Ο Ζηλέ είναι ο καλύτερο. Αφού φαγώθηκε ο Μπεν Χάση να τον φέρει αυτό. Έφυγε. Θα χάσουμε του άλλου. Επόμενη γραμμή. Φύγε. Επόμενο. Φύγε. Ναι. Έλα, ναι. Έλα, Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε. Εσένα, τον Στέφανο και τον Άννα, σε ρωτήσω κάτι. Σα χρωστάει ο Σαββίδη λεφτά. Εμά, όχι. Γιατί. Ναι. Τι σα πειράζει άμα τον τρώνε οι άλλοι. Θα σου πω. Εμένα δεν πειράζει καθόλου να τρώνε. Τραβάμε κανένα ταλκά. Ένα λεπτό. Κάτσε και για να. Θα σε απαντήσω που έκανε ερώτηση. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Όπω επίση και του παοξίδε, τι του πείραζε. Αν έτρωγαν οι Αριανοί τον Κοντομινά. Ναι, θα σου πω. Και λέγανε, κάτσε να ολοκληρώσω ρε, εγώ πήρα τηλέφωνο. Ναι, ρωτάς να σε απαντήσω, έχω έτοιμη απάντηση. Δεν τελείωσα. Ναι. Δεν τελείωσα. Και λέγανε το σύνδημα σου φάγαν όλα τα λεφτά, επιταγές και μετρητά, Κοντομινά, Κοντομινά, κορόιδο. Ναι. Άκουσες καμία φορά, εσύ, αλλά φυσικά, πού να άκουσες, άκουσες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Άκουσες καμία φορά. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό να βγαίνει και να λέει τον Κόκαλη, τον Μαρινάκη, ρε μπούφο, σε τρώνε τα λεφτά, παίρνεις τον Μπουρσαϊτίδη, παίρνεις τον άλλον τον μπούφο από την Αργεντινή και δεν σου βγαίνουν, άκουσες καμιά φορά μιλάνε έτσι στην Αθήνα. Τελείωσες την ερώτηση. Επειδή όμως έχετε νοοτροπία και σκεπτικό στη Θεσσαλονίκη Ραγιάδων, Παύλα Ήλωτας, μια ζωή αυτή θα είναι η εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Και στο αθλητικό και στο κοινωνικό και στο οικονομικό. Εσύ από πού είσαι, φίλε? Ο Σαββίδης για να γίνει ζάμπλουτος έφαγε 1 εκατομμύριο Ρώσους. Και πού ξέρεις ότι είναι ζάμπλουτος, ρε ο Σαββίδης, στη τσέπη του είσαι. Μη. Στη τσέπη του είσαι. Καταρχήν εσύ από πού είσαι. Κάτσε λίγο, ένας. Εγώ εσένα ρωτάω. Εσύ από πού είσαι. Ο άλλος δεν θα πετάγεται. Λες ότι είναι ζάμπλουτος ο Σαββίδης. Ναι, θα πάρει το Forbes το περιοδικό και θα διαβάζει σε ποια θέση είναι στη ρώσικη οικονομική κοινωνία. Κάτσε, ξέφυγες. Εγώ? Ναι, κάτσε, ξέφυγες. Από πού ξέρω, ρώτησα αν είναι ο Σαββίδης Ζάμπλουτος. Περίμενε. Τι να περίμενω, ρε. Τώρα θα σου ρίξω καμιά Παναγία βραδιάτικα τώρα ή θες να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Θες να μιλήσουμε σαν άνθρωποι ή να σε ρίξω καλά. Καλά ρε πήγε να μας πει τώρα τις βλάχες σου τώρα μου τώρα. Θες να σε ρίξω καλά καλό γερό. Τι θες τώρα βραδιάτικα. Θα μάθεις να ακούς και τον άλλον. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ είχα το γούμενο και βάλα τον ΠΑΟΚ μέσα με τον Πασόκ 20 χρόνια σκλάβο. Κι ήρθω Τσίπρας και τον παρακάλαγα για να μην έχω το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και να γλύφω. Πρώτον, θα ακούς εμένα τώρα. Κόφτσον, εμένα ακούς τώρα, μάγκα. Τον Κοντομινά τον τρώγανε τα λεφτά, ο Σκόρδας δεν τα διέλυσε και 5 χρόνια άρχισε να γάμα μην τα εθνική. Μου βγήκες εσύ πρωτεβουσιάνε, απ' τα γρεβενά. Φλάχο, με ύφος 48.000 καρδιναλίων. Θες να μιλήσουμε με διάλογο ή να σ' αρχίσω στα πινελίκια. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Και πάμε μια. Λέγε φίλε, ναι. Έλα. Καλημέρα. Κώστα. Τι ο Βαρδάκης είσαι. 3 φορές καλημέρα σε είπαμε. Από μακριά είναι. Έλα. Κώστα καλημέρα. Καλημέρα. Ο Σπύρος ο Γαύρος είμαι, ηρέμησε. Έλα. Λοιπόν, να ηρεμήσω 20 μέρες ήρεμος είμαι. Άσε με να σε δω. Λοιπόν, να απαντήσω μερικά πράγματα. Διαφωνώ με αυτά που λέτε για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Πρώτον. Για τα στόπερ. Τα στόπερ. Έχει πρόβλημα. Θέλει ενίσχυση. Αλλά με τις κλειστές άμυνες, με τον κλειστό τρόπο που θα παίζει μαζεμένος πίσω, μια χαρά που είναι τα στόπερ. Πέρσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός στα στόπερ. Πέρσι δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Πρόπερσι υπήρχε στα στόπερ πρόβλημα. Τις κλειστές άμυνες που έπαιζε πίσω του Τσαμπεζουλίνκος και ο Μποτίας. Άσε, τις ανοιχτές άμυνες λέω, είχε πρόβλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα σε κάποια. Τώρα στα 30 μάτς και να τραβηχτεί. 30 μάτς, 20 επόπτες, 3 στόπερ ήταν. Λοιπόν. Τον Μποτία και τον Τακώστα τον καλύψαν μια χαρά. Πάμε παρακάτω. Τώρα που δεν έχει τους επόπτες, πρέπει να πάρει center back. Ωραίος Ολυμπιακός, σε ακούω εγώ τώρα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ρέτσο και τον Μποτία. Και τον Μποτία μην τον ξεγράφει για να παίξει.
Ο Μποτία. Πόσο καιρό έχει να παίξει ο Μποτία. Αυτό το προπονητή θα παίξει ο Μποτία. Αυτός ο προπονητής δεν θέλει αργούς. Δεν μπορεί να βλέπει αργούς, τρελαίνεται αυτός. Τρελαίνεται με τους αργούς. Το Ρωμαό τώρα center back, αυτό δείχνει. Ο Μποτία δεν έχει γυρίσει. Ο Μποτία τα καλά τα μάτσο Champions League που παίζε με κλειστά πίσω. Που ήταν και ψηλό παιδί και καλό στο ψηλό παιχνίδι. Ναι, μπορεί να τον βάλει τρίτο στόπερ στη Γιουβέντους. Μπορεί να τον βάλει τρίτο στόπερ, ναι, μπορεί. Δεν ξέρω εγώ. Αλλά θα πάρει center back, δεν γίνεται. Ότι θα πάρει, θα πάρει. Θα περιμένει να δει τι θα γίνει με τον μικρό και τι θα γίνει και με τον Μποτία. Γιατί σήμερα λένε ότι υπάρχει πρόταση για να φύγει. Ο μικρός φεύγει 15 με 18 στη Λεβερκούζεν. Μόλις είδε τις σκληρώσεις του Ολυμπιακού, την κλήρωση του Ολυμπιακού, τις είδε και τον πουλάει. Θα σου πω. Δεν το υπάρχει πρόβλημα του Ολυμπιακού για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει καλό rotation από ό,τι βλέπω στα half. Γιατί με δύο κολλητά μάτς, το Ζηλέ και τα λοιπά, είδαμε και με τη Λαμία ήταν σκασμένη. Είναι και μεγάλη ηλικία. Σωστό, το είδαμε αυτό. Το είδε και ο προηγούμενος φίλος του Ολυμπιακού, βέβαια. Ποιο το Σιώπης θα φύγει. Ο Σιώπης θα μείνει και θα φύγει το Σερβάκι. Ο Σιώπης κανονικά δεν πρέπει να φύγει. Ο Σιώπης πρέπει να γίνει στα μάτς του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, ο ζέκα του Ολυμπιακού να γίνει. Μπράβο. Δεν φεύγει. Θα φύγει το Σερβάκι και δεν θα φύγει. Όμως για το Σεντερφόρ, ο Σέρβος είναι κλεισμένος, αλλά προσπαθεί να πάρει αυτόν από τον δικό του, από την Άντερλεχτ. Που παίζει στην Southampton. Το Μίτροβιτς. Αυτόν προσπαθεί να πάρει. Ο Μίτροβιτς τον είδαμε αργό. Πιο καλός είναι ο Τζούρτζεβιτς. Λοιπόν. Και κάτι ακόμα. Εγώ και στα βίντεο, όχι μόνο αυτά που δείξαμε σήμερα, μπήκα και τον είδα. Μίτροβιτς είναι, λες και βλέπω τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς στα 32. Είναι βαρύ κορμί, στατικός, στυλ Πρίγιοβιτς. Δεν μ' αρέσει. Εμένα ο άλλος είναι πιο. Δεν έχω τέτοιο ποιοτικό σύντροφο μπροστά. Ποιο δεν έχει. Για κλειστές άμυνες δεν έχω. Γιατί τώρα δεν μπορείς να ανοίξεις τον Μπραντάουρα που το Λιβαδιακό την άμυνα, τι θες δηλαδή να φέρεις εκεί πέρα. Τι ποιοτικό δηλαδή να φέρεις. Με τη Λάρισα αν είδες. Είδα. Έτσι. Ναι. Ότι είχε πρόβλημα. Φυσικά είχε πρόβλημα. Είναι φτερό. Ναι. Ωραία. Αν είχες ένα Κοβάσεβιτς στα καλά του όπως τον είχες εκείνα τα δύο χρόνια που ήταν κολώνα. Και ήξερε. Κεφαλοσφαιριστής ήταν ο Κοβάσεβιτς μόνο. Ορίστε. Κεφαλοσφαιριστής ήταν. Δεν θα το χρειαστείς εκεί στις άλλες. Κοίταξε άμα έχω τον Τζούρτζεβιτς έξω αριστερά. Τζόρτζεβιτς πώς το λένε. Και τον Γιανακόπουλο στα καλά του. Φυσικά μου κάνει συστημένες και τέτοιες και εφόδι και τα λοιπά. Και τα μπακ τα πλάγια που έχει ο Ολυμπιακός και κάνα πλάτος. Φυσικά. Έχεις θέμα στην άμα έχω, άμα έχω ας πούμε τον, ένα παίκτη ο οποίος θα πρέπει να βγει και από την περιοχή να τριπλάρει να κάνει, δεν μου κάνει ο Κοβάσεβιτς. Πει ο Καράμπελας το έκανε πέναλτι χαμηλά. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Και φόραζε ο Τσαρτίνος το ταγάρι. Λέγε. Λοιπόν, καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει και μαζεύει. Ό,τι μάνατζερ έχει και ασχολείται, το βάζει μέσα στο επιτελείο του. Καταρχάς, πλησιώθηκε στην ομάδα και ο Τζόλε, ο οποίος έχει πιτσιρικάδες και τον τροφοδοτεί συνέχεια. Αν έχεις παρατηρήσει, ότι εμφανίστηκε πολύ ο Τζόλε στον τελευταίο χρόνο, τα προηγούμενα χρόνια που Παντινάκη ήταν εξαφανισμένος. Σαρώνει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ό,τι καλό βρίσκει το κατεβάζει κάτω. Καλά κάνει. Καλά, καλά κάνει. Καλά κάνει. Και μάγκας είναι. Και πήγε και κανόνισε αυτό στη μεταγραφή του Σέρβου μαζί με τον Κοβάσεβιτς. Πολύ καλή μεταγραφή θα γίνει άμα την πάρει ο Ολυμπιακός. Και κάτι ακόμα, παιδιά. Ο Ολυμπιακός πληρώνει αέρα τον Καρεμπέ 30.000 το μήνα για να κάνει κοσουμασιόν. Τα είναι καλύτερα δυνατόν. Λεφτά που πληρώνει ο Ολυμπιακός για μένα είναι ο Καρεμπέ. Είναι δυνατόν να μην του ανοίγουν οι πόρτες του μανατζαρίου. Τα καλύτερα λεφτά πληρώνει. Κοσουμασιόν, τα καλύτερα λεφτά πληρώνει. Έφυγε, ωραίο. Γιατί σε έφερε τον Μαζουακού με 200.000 και τον πούλησε 10. Πάμε μετά. Καρεμπέ τον έφερε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σα, κύριε. Τέλειος βέβαια. Ξέρουμε, ναι, κύριε Μαρτωλέ, ξέρουμε. Λοιπόν, παιδιά, σας έχουμε καλή σεζόν. Πρώτον, πιο πολύ αυτό πήρα. Από την καλή σεζόν, πάμε στην καλή σεζόν. Ναι. Λοιπόν, και κάτι που είχα μια συζήτηση προχθές με διάφορους έτσι πρώην παράγοντες Βέρειας και άκου τι με είπε ένας Κωστή και παιδιά, και εσείς οι Αριανοί. Παράγοντες της Βέρειας. Ναι, ναι. Πρώην. Πρώην. Ναι, άκου τι με είπε ένας Κώστα και εσείς οι Αριανοί, ναι, παιδιά, ναι, από δίπλα. Μου λέει, αν είχε πάρει τότε πριν 2-3 χρόνια την ομάδα Ορβανιτίδης του Άρη, τώρα θα ήταν αλφα-εθνική. Δεν αμφιβάλλουμε. Μόνο. Μετά αν όμως δεν γίνεται. Το θέμα είναι τι εντάξει. Γίνεται τώρα. Μας πάρει κανένα σκάφος. Δεν ξέρω. Και το γύρο που άπειρε ο Ορβανιτίδης. Άσε, εκεί ξέρουμε τι είστε Ορβανιτίδης. Αλλά πώς κάνεις. Άσε με καημία τότε... τώρα. Άσε, εντάξει. Τότε όμως οι Ριανοί θέλανε εκτός Ορβανιτίδη, ούτε καν το θέλανε. Ήρθε ένας από την Αθήνα να το πουλήσει.
500-800 χιλιάρικα, πόσα ήταν. Θέλω 1,5 εκατομμύριο, λέει. Δεν το δίνω. Ξέρω, τα ξέρω. Ασχολείσαι άμα δεν το δίνει, ρε Αρβανιτίδη. Ασχολείσαι. Ασχολείσαι άμα δεν το δίνει. 800 χιλιάρικα και μια χαρά, ένα Αθηναίο. Πούδρα. Πούδρα 800 χιλιάρικα. Τέλο πάντων, παιδιά, κάτι σεζόν και. Κάτι κάμερε εκεί πέρα. Το χιλιτίδι μπορεί να το δείχνει σαν τον Γίγαντα Κριζίρο και εμένα σαν τον Έντι Μέρφυ να πούμε. Ναι, ναι. Ό,τι θε, σε δείχνει η κάμερα εκεί. Και πε στου κύριου κάτω από Αθήνα να μην δείχνουν τόσο κόμπλεξ με τη Βόρεια Ελλάδα. Άστα ρε τα τοπικιστικά. Και πε και εσύ στη Βόρεια Ελλάδα, όταν η Αθήνα δίνει λεφτά, μην παίρνουν κάμψει, να πούμε. Εσύ στη Βέρεια, φίλοι του Ολυμπιακού, ανοίγατε τι ποδάρε σα. Και ο Αρβανιτίδη και ο, πώ το λένε τον άλλον, ο Καρυπίδη, ανοίγατε τι ποδάρε σα στον Ολυμπιακό. Και ο άλλο ο Καραμελίδη. Όλη η διαιτησία με τον Ολυμπιακό. Άσε τώρα η Βόρεια Ελλάδα. Καλά, τώρα κανένα, συγκινηθήκαμε τώρα με τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μάλιστα. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Τι κάνεις? Γιάννης από Σόφια. Είχα πάρει και πέρυσι. Στη Σόφια είσαι. Καλή σεζόν. Τι κάνεις? Ναι, Σόφια γιατρός σπουδάζω. Το είχαμε ξαναμιλήσει. Σπουδάζεις γιατρός στη Σόφια, ε. Ναι. Και πάω να κάνω εγώ εγχείρηση σε σένα. Τον είπε πέρσι, ρε φίλε, το θυμάμαι. Πα. Χαιρετισμό και στο φίλο δίπλα. Δηλαδή, ορθοπαιδικό είσαι... να γίνει ο φίλο. Ορθοπαιδικό. Εντάξει, το γόνατο είναι πολύ, πολύ κουτσό να παφεί. Πόσε βουλγάρε έχει δει τα πόδια τώρα για να τι φτιάξει, πε την αλήθεια. Έχω δει, έχω δει. Α, μπράβο, έτσι. Θέλω να μην μιλά ωραία, ρε παιδί μου. Καλά, περνά. Εδώ βρήκε ομάδα Μπερμπάτοφ. Σοβαρά. Στην Ινδία πήγε. Στην Ινδία. Α, το να πάτε ώρα να πούμε. Πρώτη είδηση έγινε εδώ και καμία εβδομάδα. Α, το να πάτε ώρα δεν τρέπεται λιγάκι. Το ταγάρι να πούμε. 40 χρονών που άφαγε τα λεφτά. Η γυναίκα του που δεν του άρεσε η Θεσσαλονίκη θα πάει τώρα εκεί στην Ινδία με ψελέφαντες να του αρέσει. Στη Μιαμάρα εκεί πέρα να κάνει μπάνιο στο δρόμο. Είναι πλατιπόδα η Βουλγάρα, ε! Ναι! Και πρόσεξε. Και με περισσότερα λεφτά που ο Σαββίδη πάει. Ναι. Με 3 εκατομμύρια νομίζω. Φου βρήκανε το. Ρε εσύ. Βρήκαν κορόιδα και πάνε καλά κάνουν. Και κατοικίδια ελέφαντες, όχι σκυλιά. Και τώρα τα δίνουν τα λεφτά για άλλο λόγο σε αυτές τις χώρες, ρε Κωστή, κορόιδα ψέχεις. Κορόιδα εκεί. Οι Κινέζοι και οι Ινδίες και αυτά, τι έχουν εκεί πέρα τώρα και τα χρήματα και τα δίνουν. Τον Μπερμπάτοφ, ο οποίος είναι βαδιστής τώρα, έχει τελειώσει. Πάει πάρει λεφτά, τζάμπα λεφτά. Με τον κούμπο σου 40 πιο πολλά θα πάρει. Στην Τζέσικα Σόφια δεν τον παίρνανε, στο λέω εγώ. Τζάμπα. Ναι, το ξέρω, δεν τον παίρνανε. Δεν τον παίρνανε τον κούμπο. Ούτε η φλαμουρτάρι τον παίρνανε. Τον παίρνανε σαν καρδιοπαθή είναι. Μπαλά παίξει αυτό το ταγάρι εκεί πέρα. Πλάκα κάνει. Τώρα πες μου τι ακούγεται για τον Ολυμπιακό, δεν έχω ακούσει τίποτα για μεταγραφές. Θα πάρει αυτό το φόρ, θα τον πάρει τον έναν. Δεν ξέρω τι θα κάνει με την άμυνα. Τι πίσω. Μάλλον μου άρεσε ο Μίτροβιτς. Όχι, δεν το πάρει ο Μίτροβιτς. Το πρωτάθλημα πάντως και με αυτή την άμυνα το παίρνει. Θα είσαι πολύ αργός. Τώρα, και με αυτούς αμυντικούς. Για Ευρώπη δεν ξέρω. Με τον Κούτρι. Για Ευρώπη είναι το θέμα. Εντάξει. Εσύ λες δεν παίρνει πρωτάθλημα δηλαδή έτσι. Εγώ το πάω, δεν τον έχω του πεταματού. Τη Sporting, άμα πάρει καλό επιθετικό, μπορεί να την χτυπήσει. Ο Ολυμπιακός θα παίξει απελευθερωμένα, το έχει χαμένο το παιχνίδι και να δει ότι θα παίξει μπάλα. Από το πουθενά θα κάνει καμιά ιστορία. Στο λέω τώρα να το ξέρει. Δεν ξέρω, φιλαράκι. Ο προπονητής του είναι πολύ καλός. Μια χαρά είναι, ο Μπεν. Ο προπονητής μου θυμίζει λίγο Ίβιτς σε καλύτερη βερσιόν.